Βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε την μεταφορά της ορού της Μελένας Μερκούρη στη Μητρόπολη. Ο κόσμος που ήδη έχει πάρει θέσεις γύρω από την εκκλησία της Μητρόπολης ρένει τη σωρό με ροδοπέταλα. Είναι εντυπωσιακό αυτό που είπατε, Γιάννη και Δέσποινα, ότι έχει μοιράσει ο Δήμος ένα τόνο με ροδοπέταλα για να ράνουν οι Αθηναίοι, όλοι οι Έλληνες, τη σωρό της Μεγάλης Ελληνίδας. Γιάννη, να ρωτήσω, ποιο είναι ακριβώς το πρόγραμμα? Η επίσημη πομπή που θα μεταφέρει τη σωρό της Μελίνας επί στρατιωτικού κυλίβαντος πυροβόλο όπλου, συνοδεία αγημάτων όλων των όπλων της στρατιωτικής μπάντας, θα κάνει μια στάση ενός λεπτού μπροστά στη Βουλή των Ελλήνων, οπότε αποδίδοντας τιμές πρωθυπουργού θα πέσουν 15 κανιοβολισμοί. Δύο εξέδρες θα είναι στημένες στο πρώτο νεκροταφείο. Η σωρός αναμένεται να φτάσει εκεί στις 5:30 και θα εναποτεθεί στον οικογενειακό τάφο της Μελίνας. Μάλιστα, οι στιγμές είναι συγκινητικές. Σας παρακολουθήσουμε αυτά τα τελευταία βήματα πριν από τη Μητρόπολη. Το φέρετρο, στο οποίο υποκλήθηκε όλη η Ελλάδα, τυλιγμένο στη Γαλανόλευκη. Να πούμε επίσης, Νίκο, ότι έχουν, οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει έναν κλειό ασφαλείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα πρέπει να είναι πάνω από 3.000 αστυνομικοί, ενισχύσεις από διάφορα αστυνομικά τμήματα όλης της Αθήνας. Και να προσθέσουμε, Δέσποινα, ότι προσωπικότητες βέβαια από όλο τον κόσμο, αλλά και 500 ξένοι δημοσιογράφοι θα είναι σήμερα εδώ για να καλύψουν το γεγονός και να θυμίσουν για άλλη μια φορά, Γιάννη, ότι να σε διακόψω, βλέπουμε ήδη την στενή συνεργάτηδα της κυρίας Μερκούρη, τη Μανουέλα Παυλίδου. Έχουμε περάσει στο εσωτερικό της Μητρόπολης. Είδαμε και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Κώστα Λαλιώτη, που έχει οργανώσει όλη το γενικό τελετή. Προσταγμα της τελετής σήμερα. Ήταν ο πρώτος που ήρθε σήμερα εδώ με τη γυναίκα και την κόρη του πριν μισή ώρα. Έλεγα λοιπόν, Νίκο Στραβελάκη, ότι 500 ξένοι δημοσιογράφοι θα είναι σήμερα εδώ για να καλύψουν το γεγονός και να θυμίσουν για άλλη μια φορά ότι η Ελληνίδα Μελίνα είναι παγκόσμια, δεν είναι μόνο Ελληνίδα. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι 500 ξένοι δημοσιογράφοι βρίσκονται και θα μεταδώσουν αυτές τις εικόνες σε ολόκληρο τον κόσμο. Άλλωστε, η Μελίνα είχε γίνει γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο από την προσφορά της και από το έργο της. Να προσθέσουμε ακόμη, Νίκο, ότι μετά την εκρόσιμη ακολουθία που η Μελίνα θα κάνει την τελευταία της μικρή βόλτα στους δρόμους της Αθήνας, οι χιλιάδες λαού με τα βουβά πρόσωπα που θα παρακολουθούν την τελετή θα έχουν τη δυνατότητα να ακούνε τη φωνή της Μελίνας με τα αγαπημένα της τραγούδια, με τα αγαπημένα τραγούδια όλων μας. Θα ακούνε τα παιδιά του Πειραιά. Όπως βλέπετε κι εσείς, κυρίες και κύριοι, λίγοι στενοί συγγενείς και φίλοι της Μελίνας παρακολουθούν το Τρισάγιο μέσα στη Μητρόπολη, ενώ, Γιάννη Δέσποινα, νομίζω ότι είναι εκατοντάδες ήδη οι Αθηναίοι, οι Έλληνες που βρίσκονται έξω από την εκκλησία. Ναι, Νίκο, και να θυμίσουμε ότι σήμερα τα σχολεία είναι κλειστά, τα φροντιστήρια είναι κλειστά, οι δημόσιες υπηρεσίες θα λειτουργήσουν μόνο μέχρι τη μία η ώρα το μεσημέρι. Και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας έχει κηρύξει δύο οριστάσεις από τη 1:30 μέχρι τις 2 και μέχρι τις 3:30, ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να αποτίσουν το ίστατο χέρι, έναν ίστατο φόρο τιμής στη Μελίνα. Να πούμε επίσης ότι πολλοί επιχειρηματίες και πολλά καταστήματα πήραν από μόνοι τους την πρωτοβουλία να κλείσουν σήμερα για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να έρθουν εδώ στη Μητρόπολη να πούν αντίο στη Μελίνα τους. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι θα είναι χιλιάδες οι Έλληνες που θα συνοδεύσουν ως την τελευταία της κατοικία τη Μελίνα. Το μεγάλο όνειρο της Μελίνας Μερκούρη, κυρίες και κύριοι, όπως όλοι γνωρίζουμε, ήταν το Μουσείο της Ακρόπολης. Τιμώντας τη μνήμη της και τον αγώνα της στο Υπουργείο Πολιτισμού, ενημέρωσε τους φίλους της ότι αντί για στεφάνι μπορούν να καταθέσουν χρηματικό ποσό σε λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας που έχουν ανοιχθεί από την ίδια τη Μελίνα για τη συγκέντρωση των χρημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για το νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Είναι ένα όνειρο ζωής και να θυμίσουμε στο σημείο αυτό αυτό που έλεγαν χθες τα γεγονότα στους 8:30 οι στενοί συνεργάτες της Μελίνας στο Υπουργείο Πολιτισμού, ότι τους άφησε ιερή υποθήκη τον αγώνα της για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Και όχι μόνο τους είχε εργαζόμενους, σε όλη την Ελλάδα, όπως είπε. Να συνεχίσουν αυτό τον αγώνα που έδωσε, αυτό το έργο ζωής για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Και σε αυτό το σημείο να θυμηθούμε ότι η Μελίνα Μερκούρη ήταν πρωτοπόρος στη θεμελίωση του θεσμού των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσιών. Και μέχρι την τελευταία στιγμή έδινε τη μάχη για να αποκτήσει η Ελλάδα το μεγαλύτερο αρχαιολογικό πάρκο. Ναι, Γιάννη Πολίτη,
είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με την Μητρόπολη. Θα βλέπετε και εσείς, κυρίες και κύριοι, ότι το άγημα του στρατού αυτή την ώρα φτάνει στη Μητρόπολη. Και παίρνει θέση. Θα υπάρχουν από όλα τα όπλα υγήματα. Αυτό είναι του στρατού Ξηράς. Όσο αργά χθες το βράδυ έφταναν στο Υπουργείο Πολιτισμού, έφταναν στην κυβέρνηση συλληπιτήρια τηλεγραφήματα από διεθνείς προσωπικότητες, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζακ Ντελόρ, στο τηλεγράφημά του προς τον Πρωθυπουργό, αναφέρει ότι με τον θάνατο της Μελίνας Μερκούρη, χάνουμε μια πολύ μεγάλη καλλιτέχνηδα και μια στρατευμένη γυναίκα, η οποία τόσα έκανε για την Ελλάδα, αλλά και για τα ιδεώδη των πολιτικών ελευθεριών και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο κόσμος χειροκροτεί, Δέσποινα. Ο κόσμος χειροκροτεί. Τα τιμητικά αιγήματα του στρατού, της αεροπορίας και του ναυτικού παίρνουν τις θέσεις τους. Η μπάντα επίσης. Να πούμε, επειδή μίλησες, Νίκο, για συλληπιτήρια τηλεγραφήματα, ότι το ογκοδέστατο βιβλίο συλληπιτηρίων που υπήρχε στο Υπουργείο Πολιτισμού εξαντλήθηκε, αντικαταστάθηκε από άλλα 3, τα οποία έχουν κλείσει και αυτά. Οι εκδηλώσεις λατρείας προς τη Μελίνα ήταν πραγματικά πέρα από κάθε προηγούμενο. Και να θυμίσουμε ότι 2 μέρες τώρα, μέρα και νύχτα, μια ατέλειωτη ουρά ανθρώπων περίμεναν υπομονετικά παρά το κρύο, παρά το ψηλόβροχο, παρά την καταιγίδα που κάποια στιγμή ξέσπασε χτες, για να πούν ένα αντίο στη Μελίνα. Η προσέλευση του κόσμου ήταν συγκλονιστική. Ακριβώς όπως θα δούμε και στα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για τη συνέχεια, όλη νύχτα η ουρά έξω από το παρεκκλήσι της Μητρόπολης ήταν ατέλειωτη. Χιλιάδες Έλληνες περίμεναν υπομονετικά για να πούν το τελευταίο αντίο, να υποκληθούν μπροστά στο φέρετρο της Μελίνας. Βλέπουμε την Μπέτη Βαλάση, την στενή φίλη της Μελίνας, που όλες αυτές τις μέρες βλέπουμε ότι έχει συγκλονιστεί από το θάνατο της αγαπημένης της φίλης. Γιάννη. Και να πούμε σε αυτό το σημείο, Νίκο Στραβελάκη, ποιοι επίσημοι, ποιοι ξένοι επίσημοι θα είναι σήμερα εδώ. Μέχρι χθες το απόγευμα είχαν ενημερώσει το Υπουργείο Πολιτισμού ότι θα παραστούν στην κηδεία της Μελίνας Μερκούρη ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου Γιώργος Βασιλείου, ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Γαλλίας Πιέρ Σασίν, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τον κύριο Μιτεράν, ο επίτροπας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Πολιτισμού κύριος Πινέιρο, η Υπουργή Πολιτισμού της Γαλλίας Πιέρ Ντιπών, της Ισπανίας κύριος Μπαταγιέ, Υπουργός Παιδείας της Κύπρου κυρία Κλέρι Αγγελίδου, ο αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Μαρί Λιζά, ο πρίγκιπας Αντρουτίν Αγαχάν, ως εκπρόσωπος της UNESCO, ο κύριος Πίνι εκ μέρους της Γραμματείας του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρόεδρος του ΑΚΕΛ της Κύπρου Βάσος Λυσαρίδης, ο δήμαρχος της Λευκοσίας Λέλος Δημητριάδης και πάρα πολλοί άλλοι. Ανέφερες, Γιάννη, το όνομα του Πορτογάλου Επιτρόπου Πινέιρο, ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι πραγματικά συγκινητικό το τηλεγράφημα, το συλληπιτήριο τηλεγράφημα που έστειλε ο κύριος Πινέιρο στον Πρωθυπουργό. Αναφέρει εξαιρετική προσωπικότητα στον κόσμο των τεχνών, του πολιτισμού και της πολιτικής. Η Μελίνα Μερκούρη αφήνει ασφαλώς ένα μεγάλο κενό στις καρδιές μας. Αλλά θα είναι παρούσα στην καθημερινή μας εργασία από το παράδειγμα της προσωπικής της στράτευσης, του πάθους της και του θάρρους της. Καθώς και από τις πρωτοβουλίες που ήδη ανέλαβε κατά τις περιόδους που η Ελλάδα είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης και ο Ευρωπαϊκός Μήνας Πολιτισμού αποτελούν τα καλύτερα παραδείγματα της προσωπικής της θεώρησης για την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολιτική. Βλέπουμε τον Κώστα Καζάκο. Ναι, με ένα ζεστό χειροκρότημα υποδέχθηκε ο κόσμος τον Κώστα Καζάκο, που μαζί με το γιο του έρχονται να αποχαιρετήσουν τη Μελίνα. Τον Κώστα Καζάκο που χτυπήθηκε κι αυτός από το πένθος πριν από σχεδόν ένα χρόνο. Η Τζέννη Καρέζη είχε δώσει και εκείνη σκληρή μάχη και χάθηκε προώρα πριν από ένα χρόνο. Να προσθέσουμε ακόμη εδώ, Νίκο Στραβελάκη, ότι 20 επίλεκτοι αθλητές και ανάμεσά τους οι Ολυμπιονίκες μας θα παρακολουθήσουν την εκρόσιμη ακολουθία μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό, ενώ κορυφαίοι αθλητές θα αποτελέσουν τη τιμητική φρουρά στο παρεκκλήσι από τις 9 έως τις 11 το πρωί. Αποτέλεσαν, μάλιστα, ήταν από τις 9 έως τις 11 το πρωί. Μια τιμητική φρουρά που δεν άφησε ποτέ μόνη της τη Μελίνα αυτές τις 2 μέρες. Μια τιμητική φρουρά από βουλευτές όλων των κομμάτων, στενούς της φίλους και συνεργάτες που εναλλάσσονται κάθε μία ώρα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου. Στην κηδεία θα παραστεί και όπως είπατε και εσείς, Γιάννη και Δέσποινα, θα εκφωνήσει επικίδιο λόγο ο στενός φίλος της Μελίνας, ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ζακ Λάγκ, και είναι συγκινητικά
Τα λόγια που είπε χθες, μιλώντας στο Έθνος, ο Ζακ Λάγκ για τη Μελίνα, είπε ότι η Μελίνα έχει ταυτιστεί με την Ελλάδα και η Ελλάδα με τη Μελίνα. Η Μελίνα ανήκει στη μνήμη και στην ιστορία της Ελλάδας. Ήταν το σύμβολο μιας Ελλάδας φωτεινής, ανοιχτής στον έξω κόσμο, μιας Ελλάδας παραδοσιακής και συγχρόνως μοντέρνας. Και ένα είπε και κάτι έμπνημα. Ακόμη, Νίκο Στραβελάκη, δεν μπορώ να διανοηθώ την Ελλάδα χωρίς αυτή. Κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί την Ελλάδα χωρίς τη Μελίνα. Να υπογραμμίσουμε ότι ο Ζακ Λάγκ έγραψε μόνο μία λέξη στο βιβλίο Συλληπιτηρίων. Σ' αγαπώ. Ο Ζακ Λάγκ βρέθηκε χθες στο πλευρό του Ζιλντασέν για να του συμπαρασταθεί στο σπίτι της Μελίνα στο Λυκαβητό, εκεί όπου πήγαν και ο πρωθυπουργός, η σύζυγός του, ο Μάνος Χατζηδάκης, η Νάνα Μούσχουρη και δεκάδες στενοί φίλοι της Μελίνας και του Τζούλη, όπως αποκαλούσε η Μελίνα τον Ζιλντασέν. Και εδώ να θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, η Μελίνα Μερκούρη γεννήθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1992, κόρη του βουλευτή Σταμάτη Μερκούρη και της Ειρήνης Λάπα. Ο παππούς της ήταν ο Σπύρος Μερκούρης, ο οποίος ήταν για 30 χρόνια δήμαρχος Αθηναίων. Ποτέ δεν μπόρεσα, δήλωνε η ίδια, να ανεχθώ τη διαίρεση της κοινωνίας σε τάξεις. Στο σπίτι μου αυτό ήταν διανόητο. Με βάφτισαν με το όνομα Μαρία Αμαλίνα και η γιαγιά μου δημιούργησε το όνομα Μελίνα. Είμαι η πρώτη και η αρχαιότερη Μελίνα στον κόσμο, έλεγε η ίδια φιλάρεσκα. Είμαστε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, σε απευθείας σύνδεση με την Μητρόπολη, όπου πριν από λίγο μετεφέρθη η σωρός της Μελίνας Μερκούρη από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, που είχε εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από την Τρίτη το μεσημέρι, εκεί από που πέρασαν δεκάδες χιλιάδες Έλληνες για να αποτίσουν τον ίστατο φόρο τιμής. Σε μία ώρα και 40 λεπτά από τώρα θα ψαλεί η νεκρόσιμη ακολουθία και στη συνέχεια η Μελίνα θα ταφεί στο πρώτο νεκροταφείο. Δέσποινα, από ό,τι βλέπετε από το σημείο στο οποίο βρισκόσαστε στην πλατεία Μητροπόλεως, έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνεται πολλής κόσμος κατά μήκος της οδού Μητροπόλεως. Νίκο, όχι μόνο από τώρα, από τις 11 η ώρα το πρωί είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται ο κόσμος και γύρω στις 11.30 η πρόσβαση προς τη Μητρόπολη ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Βλέπουμε τον ηθοποιό Γιώργο Πάντζα. Ναι, Δέσποινα. Αυτή τη στιγμή κάποιοι κατεβαίνουν, είναι ακόμα αρκετά μακριά για να τους διακρίνουμε. Κάποιοι κατεβαίνουν πεζοί την οδό Μητροπόλεως. Κόσμος ο Κώστας Καζάκος και ο Γιώργος Πάντζας και αυτοί συγκλονισμένοι από τον θάνατο της Μελίνας. Να πούμε επίσης ότι παρά την επιθυμία της Μελίνας να μην σταλούν στεφάνια και τα χρήματα να κατατεθούν σε ειδικούς λογαριασμούς για τη δημιουργία του Μουσείου της Ακροπόλεως, πολλοί είναι αυτοί που έφεραν στεφάνι. Αυτή τη στιγμή δύο παιδιά ντυμένα με ποντιακές ενδυμασίες έχουν φέρει, προφανώς εκπροσωπώντας κάποιο σύλλογο ποντίων, έχουν φέρει ένα στεφάνι. Δίπλα στη Μελίνα, δίπλα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, ξαναλέμε, τρία στεφάνια. Το στεφάνι του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και της συζύγου του, το στεφάνι που έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν και ένα στεφάνι από τη γαλλική κυβέρνηση. Η Μελίνα έζησε πολλά χρόνια στη Γαλλία. Είχε και έχει πολλούς φίλους στη χώρα αυτή και η χώρα αυτή την θυμάται και την τιμά. Με τιμές Πρωθυπουργού, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα σήμερα κηδεύει τη Μελίνα της. Με τιμές Πρωθυπουργού, η χώρα της ανταποδίδει την μεγάλη και πολυετή προσφορά της στο έθνος. Αυτό σημαίνει ότι η σύσσωμη πολιτική ηγεσία της χώρας σε λίγο θα είναι εδώ. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, που χτες το βράδυ, όπως όλοι ξέρουμε, επισκέφτηκε στο σπίτι το σύντροφό του, το σύντροφο της ζωής της, το Ζιλντασέν, για να του δώσει λίγο κουράγιο. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Μιλτιάδης Εύερ. Ο πρόεδρος της Πολιτικής Άνοιξης, Αντώνης Σαμαρά. Η γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Αλέκα Παπαρίγα, ο πρόεδρος του Συνασπισμού και ακόμη η πνευματική και η θρησκευτική και η στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Ενώ το στρατιωτικό άγημα και οι μπάντες θα αποδίδουν τιμές. Θα είναι πραγματικά ένα τελευταίο αντίο που το άξιζε η Μελίνα. Να γίνει ακριβώς έτσι, όπως έχει οργανωθεί και όπως προβλέπεται. Δεν ξέρω αν βλέπετε από το σημείο που παίρνει η κάμερα
Στρατιωτικά γήματα έχουν παραταχθεί σε όλο το μήκος της Οδού Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος από όπου θα περάσει η πομπή, όχι μόνο εδώ μπροστά στην πλατεία της Μητροπόλεως. Η ίδια η Μελίνα είχε ζητήσει την αγάπη του κόσμου ως την τελευταία στιγμή. Είχε πει, θα ήθελα να πεθάνω στην αγκαλιά του κόσμου, θα ήθελα την ώρα που με σφίγγουν τα χέρια ανδρών, γυναικών και παιδιών να μείνω στον τόπο, να μείνω στα χέρια τους νεκροί και να τους αναγκάσω να με σηκώσουν ψηλά και να με μεταφέρουν στο νεκροταφείο για να με θάψουν. Πριν φύγει Νίκο, η Μελίνα για το τελευταίο της ταξίδι στην Αμερική, για αυτό το ταξίδι που δεν είχε επιστροφή, είχε πει στους φίλους της όταν γυρίσω θέλω κόσμο, πολύ κόσμο. Και ο κόσμος αυτός που ζήτησε ήρθε. Είναι εδώ, δύο μερόνυχτα σχηματίζει ουρές έξω από το παρεκκλής της Μετρόπολης για το ίστατο χαίρε. Και τώρα είναι πάλι εδώ. Η Μελίνα που, όπως είπε χθες ο Κώστας Λαλιώτης στον Ζακ Λάγκ, σκηνοθέτησε μόνη της ακόμα και την κηδεία της, με φαντασία, χιούμορ και ηρωνία. Μας είπε ακριβώς τι θέλει να κάνουμε. Και εμείς τώρα εδώ εκτελούμε απλώς τις εντολές της. Και ίσως είναι μοναδικό το φαινόμενο, είναι κάτι που έχουν σχολιάσει όλα τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, όλες οι ξένες τηλεοράσεις, το γεγονός ότι το τελευταίο αντίο σε έναν άνθρωπο απευθύνεται όχι μόνο με κλάματα, αλλά και με τραγούδια. Με τα δικά της τραγούδια που τόσο αγάπησε όλη η Ελλάδα, που τόσο αγάπησε όλος ο κόσμος. Ένα τελευταίο αντίο με τραγούδια σε μια Μελίνα που θα κάνει το τελευταίο της ταξίδι ντυμένη σε ένα κατακόκκινο φόρεμα. Για τη Μελίνα έχουν γραφτεί πάρα πολλά ύμνη κυριολεκτικά από κορυφαίους, βλέπουμε την Μπέτη Βαλάση, από κορυφαίες προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών. Στο άλμπουμ Μελίνα, στον πρόλογο του Νάστου Βασιλιάδη, ένα άλμπουμ με τις πιο σημαντικές στιγμές της Μελίνας, αναφέρονται τα εξής. Μελίνα η γοητευτική, Μελίνα η χαρισματική, Μελίνα η μοναδική, η αγέροχη στέλα της οθόνης, η Λαβίνια στα πρώτα της θεατρικά βήματα, η εύθραυστη Blanche Dubois, η τσακισμένη Αλεξάνδρα Ντελάγκο, η γεμάτη πάθος για τη ζωή Ήλια, η τραγική Κλυτεμνίστρα και ακόμα η Μελίνα της Ελλάδας, η Μελίνα του έρωτα και της πολιτικής, η Μελίνα της τέχνης και της ζωής. Η Μελίνα έχει ένα πρόσωπο, αυτό της γυναίκας με το σπάνιο ταμπεραμέντο. Opus Dei, αρχέτυπο αυτό το πλάσμα της αλάθευτης φύσης. Όμορφο, χωρίς περιορισμούς, σαν αραβικό άτι. Και σαν κέντρο του Λιβάνου, με μια μόνιμα ακατάστατη ξανθιά χέτη, δύο μεγάλα εκφραστικά μελιά μάτια που σε μαγνητίζουν, δύο μακριά χέρια πλασμένα να αγκαλιάζουν ολόκληρο τον κόσμο. Η Μελίνα δεν είναι απλά μια στάρ του θεάματος και της πολιτικής, είναι η μοναδική στάρ που ζει σε αυτόν τον τόπο, που μισεί στην πραγματικότητα και μισεί στο μύθο, απελευθερωμένη από τα, μήπως έχοντας νικήσει τα δεσμά του χρόνου και της φθοράς, υπάρχει κοντά μας, μεταδίδοντάς μας τη διάθεση να ζούμε περισσότερο ευτυχισμένοι. Νομίζω, Γιάννη και Δέσποινα, ότι η Μελίνα θα υπάρχει πάντα κοντά μας. Θα είναι πάντα κοντά μας. Δεν ήταν απλώς μια γυναίκα που πάλεψε για την Ελλάδα, για τη δημοκρατία, για την ελευθερία. Ήταν μια γυναίκα που τόλμησε να είναι αυτή που είναι. Μια γυναίκα που, σχολιάζοντας το θάνατο, είχε δηλώσει κάποτε ότι με το θάνατο δεν πρόκειται να συμφιληθώ ποτέ. Συμφιλιώνομαι μόνο στο απόσπασμα, από σφαίρα, αλλά όχι από αρρώστια. Κι όμως η μοίρα της επεφύλασε αυτό το τέλος που τόσο φοβόταν. Πάντως, η ίδια, κυρίες και κύριοι, η Μελίνα φαίνεται ότι είχε αρχίσει τους τελευταίους μήνες, όταν έδινε την πιο σκληρή μάχη με τον καρκίνο, είχε αρχίσει να συμβιβάζεται με την ιδέα του θανάτου. Όπως έλεγε χθες ο προσωπικός της γιατρός, ο Διονύσης Ραζής, λίγο πριν φύγει για το τελευταίο ταξίδι για τη Νέα Υόρκη, του είχε πει: «Δεν θα ξαναδώ την πατρίδα. Ξέρω ότι αυτό το ταξίδι δεν έχει γυρισμό». Και λέει ο κύριος Ραζής, μιλώντας στη χθεσινή Ελευθεροτυπία: «Ναι, η Μελίνα φοβόταν πολύ. Στις μεγάλες κρίσεις απεσιοδοξίας της, μιλούσε για το θάνατο που έρχεται, για το μοιραίο που δεν μπορεί να αποφευχθεί. Είχε απόλυτη επίγνωση της κατάστασης της υγείας της και των μεγάλων κινδύνων που συνεπαγόταν η περιπέτεια στο Memorial. Όμως,
λέει ο κ. Ζαζής, πήρε την απόφασή της με τη γνωστή λεβεντιά της που πάντα τη διέκρινε. Και γι' αυτό ίσως, καταλήγει ο προσωπικός της γιατρός, είχε ντυθεί στα γαλάζια. Μαζί με την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, και εσείς όμως ο ξένος τύπος τρύνησε τη Μελίνα. Ποτέ η Ελλάδα δεν είχε κυριαρχήσει τόσο πολύ και σε τέτοιο βαθμό στις μεγαλύτερες εφημερίδες σε όλο τον κόσμο. Ήταν μια μορφή που έδινε λάμψη σε ό,τι έκανε και σε ό,τι ήταν κοντά της. Ο ενθουσιασμός της ήταν μεταδοτικός. Και με τον ενθουσιασμό αυτό την παρακολουθούσαν πάντα οι συμπατριώτες της που την λάτρεψαν σαν θεά, γράφουν οι Times σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά τους. Γιάννη Πολίτη, Δέσποινα Ρογιέννη, θα συνδεθούμε και πάλι με την Μητρόπολη. Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάρουμε μια γεύση, να δούμε τι γίνεται στα άλλα σημεία από τα οποία θα περάσει η πομπή προς το πρώτο νεκροταφείο. Έχουμε ήδη συνδεθεί με την οδό Μητροπόλεως. Βλέπετε στο βάθος τη Μητρόπολη, έχει συγκεντρωθεί κόσμος δεξιά και αριστερά. Κόσμος που θα πει το τελευταίο αντίο στη Μελίνα, σε κάθε σημείο της διαδρομής από τη Μητρόπολη. Βλέπετε τώρα την πλατεία Συντάγματος, η πομπή θα στρίψει αριστερά στην οδό Μητροπόλεως. Θα ακολουθήσει αυτή ακριβώς τη διαδρομή στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος. Θα ανηφορήσει την οδό Βασιλέως Γεωργίου. Και στη συνέχεια, δεξιά, θα στρίψει στην Λεωφόρο Αμαλίας. Θα σταματήσει μπροστά στη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της. Βλέπετε από... Όταν η Μελίνα Μερκούρη ήταν το πρώτο φαβορί... Για τη Στέλλα. Για τη Στέλλα, για να... Δεν δόθηκε τότε το... Εκεί που έχασε. Εκεί που έχασε. Το βραβείο. Και το πήρε μετά με τον Ντασέν, με το ποτέ την Κυριακή, μετά από 5 χρόνια, Κορίνα. Μετά από 5 χρόνια. Τον παντρεύτηκε μεγάλη πια. Ήταν πια 45 χρονών όταν τον παντρεύτηκε. Και του αφοσιώθηκε για την υπόλοιπη ζωή της. Και εκείνος βέβαια τη στάθηκε. Όλες αυτές τις μέρες ξαναθυμηθήκαμε, είδαμε, όσοι δεν τα είχαμε γνωρίσει, δεν τα είχαμε δει, τα πλάνα από τις διαδηλώσεις στο εξωτερικό, από τον αγώνα της Μελίνας Μερκούρη επί δικτατορίας. Είχε γίνει και μία απόπειρα δολοφονίας εναντίον της. Εναντίον της. Με τον Ντασέν πάντα δίπλα της. Στο σπίτι που είχαν με τον Ντασέν στο Παρίσι. Ήταν το λεγόμενο ξενοδοχείο των Ελλήνων της Γαλλίας, το είπε και ο Βασίλης Βασιλικός. Εκεί κοιμόταν όλοι, εκεί έτρωγαν. Εκεί έβρισκαν χρήματα όσοι πήγαιναν από την κυνηγημένη από τη Χούντα, από την Ελλάδα στη Γαλλία ή από άλλες χώρες στη Γαλλία. Πολιτικοί πρόσφυγες στην εποχή εκείνη, τα χρόνια της δικτατορίας. Το επαναλαμβάνω, όλοι έλεγαν πάμε στο ξενοδοχείο. Η Μελίνα Μερκούρη όλους τους συντρόφευε, όλους τους αγαπούς, όλους τους αγκάλιαζε. Από κοντά της και ο Ζιλ Ντασέν. Τότε κοντά τους και ο Τζον Ντασέν, ο γιος του Ζιλ, που χάθηκε και αυτός προώρας, σε ηλικία 40 ετών. Άλλο ένα χτύπημα λοιπόν για τον Ζιλ Ντασέν. Ο οποίος έχει χάσει και τα αδέλφια του πρόσφατα. Είναι πραγματικά τραγικά τα συμβάντα και αλλεπάλληλα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του Ζιλ Ντασέν. Τον οποίο τιμούν με αποφάσεις τους μετά το θάνατο της Μελίνας τα Δημοτικά Συμβούλια της Αθήνας και του Πειραιά. Την ανακήρυξη του Ζιλ Ντασέν επίτιμου Δημότη του Πειραιά αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε να αποτεμηθεί το χρυσό μετάλλιο της πόλης. Ο Ζιλ Ντασέν δεν έχει έρθει ασφαλώς ακόμη στην Μητρόπολη. Ήταν στο σπίτι. Από την Τρίτη το μεσημέρι που έφτασαν εδώ μετά από αυτή τη μεγαλειώδη υποδοχή στη Μελίνα, ο Ζιλ Ντασέν ζήτησε να απομονωθεί λίγο, να ξεκουραστεί. Είδε λίγους ανθρώπους. Είδε το Μάνο Χατζηδάκη, στενό φίλο και της Μελίνας και του Ζιλ Ντασέν, ο οποίος δεν έχει πει τίποτα από την Κυριακή, συντετριμμένος. Ήταν και από τους τελευταίους που την είδε στην Αμερική, όταν και εκείνος με κάποια προβλήματα υγείας ήταν στη Νέα Υόρκη, πήγε και την είδε. Είδε τον Μάνο Χατζηδάκη, τη Δέσπο Διαμαντίδη. Χθες τον επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου με την σύζυγό του. Είδε τον Ζακ Λάγκ. Αλλά γενικώς είδε λίγους ανθρώπους, ήθελε να απομονωθεί. Υπάρχει ένα δώμα στο σπίτι της Αθηναίων Εφήβων που είναι το δώμα του Ντασέν. Εκεί δουλεύει, εκεί σκέπτεται,
Εκεί ξεκουράζεται. Αρκετοί επώνυμοι έχουν αρχίσει να προσέρχονται. Ο Νίκος Κούρκουλος με την Μαριάννα Λάτσι. Ο Νίκος Κούρκουλος ακόμη ένας στενός φίλος του Ντασέν και της Μελίνας. Και ποιος δεν ήταν φίλος του Ντασέν και της Μελίνας? Δεν θα κουραστώ, Δημήτρη, ίσως να επαναλαμβάνω. Τόσες χιλιάδες κόσμος και δεν ακούγεται άχνα. Δεν ακούγεται κιχ. Και είναι πολίτες, είναι νέοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, άνδρες, γυναίκες. Πάρα πολλοί οι νέοι, πάρα πολλά τα παιδιά. Με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, το αγαπημένο λουλούδι της Μελίνας. Είναι από το πρωί εδώ. Ενώ προσέρχονται συνεχώς επίσημοι στο Μητροπολιτικό Ναό, όπου σε λίγο θα ψαλεί η νεκρόσιμος ακολουθία. Αυτός που βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας είναι ο Ναύαρχος Βασιλικόπουλος, ο διοικητής της ΕΥΠ σήμερα. Μιλώντας για τα τριαντάφυλλα, να πούμε ότι η εκκλησία είναι κατάμεστη από Ιβουάρ τριαντάφυλλα, ήταν το αγαπημένο της χρώμα. Λάτρευε τα λουλούδια αυτά και είχε πει κάποτε ότι θα με αποχαιρετήσετε με αυτού του χρώματος τριαντάφυλλα. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν στη Μητρόπολη και στους αθηναϊκούς δρόμους για το ίστατο χέρε στη Μελίνα. Ο Αντένα, κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά, σε έκτακτη εκπομπή με τον Ντέρεν Σκουί και τον Θοδωρή Δρακάκη, προσκεκλημένο το θεατρικό συγγραφέα Ιάκωβο Καμπανέλη, θα μεταδώσει την νεκρόσιμη ακολουθία, την πομπή ως το πρώτο νεκροταφείο, συνεντεύξεις με συνεργάτες και φίλους της Μεγάλης Ελληνίδας που μιλούν και θα μιλούν για αυτήν που φεύγει, όπως τον Ζακ Λάγκ, τη Δέσπο Διαμαντίδου, τον Μίκη Θοδωράκη, τον Μιχάλη Κακογιάννη, τη Φιλαρέτη Κομνηνού, τη Θέμη Δαμπαζάκα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να επιστρέψουμε τη γραμμή στο στούντιο 3 του Αντένα και στη Ρούλα Κορομιλά για λίγα λεφτά. Και όπως προαναφέραμε, σε λίγο θα βρίσκεται μαζί σας ο Τέρενς Κουίκ και ο Θοδωρής Δρακάκης για την μετάδοση και την περιγραφή όλης της τελετής, καθώς και ρεπορτάζ για τη Μελίνα. Να θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Όλους εμάς τους πολίτες που μας αφήνει μια βαριά υποθήκη, ένα έργο, να το συνεχίσουμε. Η προσέλευση των επωνύμων αλλά και των ανωνύμων συνεχίζεται εδώ για το παρεκκλήσεις. Όπως μας πληροφόρησε ο νομάρχης Αθηνών, ο κύριος Δημήτρης Κατριβάνος, υπολογίζουν ότι ίσως είναι κοντά 1 εκατομμύριο ο κόσμος που θα παρακολουθήσει όλη αυτή την πομπή, και πάντοτε σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσαν από το πρωί, ένα πρωτόγνωρο για Τετάρτη, αρχές Μαρτίου, μποτιλιάρισμα είχαμε στις εθνικές οδούς, καθώς από όλη την Ελλάδα προσέρχονται εδώ. Θα έλεγε κανείς ότι όλος αυτός ο κόσμος είναι ο χορός στον τελευταίο τραγικό ρόλο της Μελίνας Μερκούρη. Να πούμε ότι η Μελίνα Μερκούρη θα ταφεί δίπλα στον λατρεμένο της Σπύρο Μερκούρη, στον πρώτο άντρα που αγάπησε. Όπου βεβαίως θα είναι η Μελίνα, όχι η Μερκουρίτσα. Εδώ στη Μητρόπολη όλα είναι έτοιμα. Εγώ. Βλέπουμε εδώ την οδό Μητροπόλεως με τα σώματα αποδόσεως τιμών. Αλήθεια βέβαια, τι τιμές στη Μελίνα, τη μεγαλύτερη ίσως τιμή από τον κόσμο που προχθές ήταν στο αεροδρόμιο, ήταν σε όλη την πομπή. Βλέπουμε τον βουλευτή του Πασόκ και πρώην δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Σταύρο Μπέν, ακόμη έναν αγαπητό φίλο της Μελίνας. Τον ήθελε και κοντά της στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τον ήθελε υφυπουργό, τον στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο, με τον βουλευτή του Πασόκ Γιώργο Ανομερίτη.
Στράτη Λιαρέλη, κορώνα Ξυπολιτίδου, θα επιστρέψουμε οπωσδήποτε σε λίγο στη Μητρόπολη. Κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τα σημεία τώρα από όπου ο Αντένα θα έχει ζωντανές μεταδόσεις. Πάνω σε κυλίβαντα πυροβόλου, λοιπόν, η σωρός της Μελίνας θα μεταφερθεί μέχρι το πρώτο νεκροταφείο. Η διαδρομή της πομπής, όπως είπαμε, είναι Μητροπόλεως, Πλατεία Συντάγματος, Βουλή, Αμαλία, Στήλη Ολυμπίου Διός και Αναπαύσεως. Να πάμε τώρα στην Πλατεία Συντάγματος. Εκεί βρίσκεται ο Ανδρέας Παναγόπουλος. Ανδρέα. Γεια σας και πάλι από την Πλατεία Συντάγματος. Ήδη παρά την παγωμένη ατμόσφαιρα, τη βαριά ατμόσφαιρα που έχει σήμερα η Αθήνα και λόγω του κρύου, εκατοντάδες κόσμοι έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν εδώ, κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και λίγους πασέδες στα χέρια για τον τελευταίο, για τον ίστατο φόρο τιμής προς τη Μελίνα Μερκούρη, την αθάνατη Ελληνίδα. Εδώ και μία ώρα οι υπηρεσίες έχουν σταματήσει να λειτουργούν. Ο κόσμος έχει αρχίσει να προσέρχεται στην Πλατεία Συντάγματος και η κυκλοφορία έχει διακοπεί. Στην Λεωφόρο Αμαλίας, στη Βασιλής Σοφίας, οι αστυνομικοί της τροχιάς έχουν διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων, όπως και σε όλη την περιοχή γύρω από το Σύνταγμα. Κατά μήκος της Βασιλέως Γεωργίου και στην Πλατεία Συντάγματος βρίσκονται εκατοντάδες άτομα τα οποία περιμένουν να πουν το τελευταίο αντίο στη Μελίνα Μερκούρη. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στους δέκτες μας αυτοκίνητα επισήμων, είναι στρατιωτικών τα αυτοκίνητα αυτά που κατευθύνονται προς τη Μητρόπολη, συνοδεία αστυνομικών, μοτοσυκλωτιστών της ομάδας Ζήτα, για να πάρουν τις θέσεις τους για την νεκρόσιμη ακολουθία. Να μείνουμε τώρα λίγο πιο εξειδικευμένα σε αυτόν τον χώρο, διότι Σύνταγμα ίσον και Βουλή των Ελλήνων. Και η Βουλή των Ελλήνων θα αποτίσει σύσσωμη φόρο τιμή στη Μελίνα Μερκούρη. Έξω από το Κοινοβούλιο βρίσκεται η συνάδελφος Ελένη Νικολάου, και η οποία θα μας δώσει τώρα ό,τι ρεπορτάζ έχει στη διάθεσή της. Ελένη. Η Ελένη Νικολάου είναι εκτός μικροφόνου. Προφανώς συγκεντρώνει κάποια στοιχεία τα οποία θα μας ενδιαφέρουν και που έχουν να κάνουν με το φόρο τιμής που θα αποτίσει, όπως είπαμε, σύσσωμη η Βουλή. Αλλά στους στήλους του Ολυμπίου Διός, κάτω από την Ακρόπολη, εκεί όπου κυματίζει μεσίστια η σημαία, είναι ο επόμενος σταθμός της πομπής με την σωρό της Μέλλας Μερκούρη. Και ο Χρήστος Εφερλής είναι ο συνάδελφος ο οποίος θα καλύψει δημοσιογραφικά το σημείο αυτό. Γεια σας από την πύλη του Ανδριανού. Εδώ σιγά σιγά απλοί άνθρωποι, κρατώντας λίγα λουλούδια στα χέρια, περιμένουν, συγκεντρώνονται για να εκφράσουν με τον δικό τους τρόπο την αγάπη τους για την μεγάλη Ελληνίδα, την Μελίνα Μερκούρη. Εδώ κάτω από τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως, όπου κυματίζει μεσίστια η ελληνική σημαία, έναν χώρο και τόπο που τόσο πολύ αγάπησε η μεγάλη αυτή Ελληνίδα, θα συγκεντρωθούν πάρα πολλοί κόσμος. Ήδη βλέπουμε πάρα πολλούς να έρχονται, να προχωρούν, να συγκεντρώνονται στους γύρω χώρους. Ρωτούν τι ώρα θα περάσει από αυτό εδώ το σημείο. Εμείς υπολογίζουμε γύρω στις 3.30 με 4. Και θα πρέπει να προσθέσουμε ότι δίπλα μας εδώ βρίσκονται, έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται κάποιες κυρίες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σημαίνει για σας η Μελίνα. Ελλάδα. Αγάπη, συναγωνίστρια. Ένα μεγάλο όνομα. Μουλίνα. Θα πρέπει να πούμε ακόμη ότι έχει διατεθεί Χρήστο, σχεδόν... θα σε διακόψουμε, διότι συνδεόμαστε με την Μητρόπολη, που πριν από λίγο μπήκε μέσα ο Ζιλ Ντασέν. Ήταν εικόνες που και την όραση που μίλαγες με τον όνυμο το πλήθος, και ίσως έχει μεγαλύτερη αξία να ακούμε το τι λέει ο κόσμος, ο ανώνυμος ο κόσμος, καθώς τους επώνυμους πονάνε εξίσου. Τους βλέπουμε συνέχεια στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι τώρα με την Ακρόπολη να δούμε εάν έχει κάτι ενδιαφέρον να μας πει η κόρη Ξυπολιτίδου ή ο Στατής Λιαρέλης. Να, ο Ζιλ Ντασέν, ο οποίος τώρα ανεβαίνει τα σκαλιά και τον χειροκροτούν. Το ζεστό χειροκρότημα, Τέρενς, είναι ακριβώς για τον Ζιλ Ντασέν, ο οποίος έφτασε τώρα να σταθεί για τελευταία φορά κοντά στην αγαπημένη σύντροφο της ζωής του, την Μελίνα Μερκούρη, τη Μελίνα των Ελλήνων. Και αν δεν κάνω λάθος, βλέπω τον συνθέτη, τον Γιάννη Ξενάκη αριστερά, με το άσπρο το παλτό, να ανεβαίνει τώρα τα σκαλιά. Ίσα ίσα τον κλέβει το πλάνο, δεν τον βλέπει το πλάνο. Αν μείνει για λίγο, εκεί. Τώρα πρέπει να περνάει μπροστά μας. Είναι... Μπορεί. Δεν ξέρω. Τέρενς, επίσης να πούμε ότι πριν από λίγο ήρθε εδώ ο επίτιμος πρόεδρος του ΚΚΕ, ο Χαρίδας Φλωράκης.
Ήρθε μια αντιπροσωπεία δημάρχων και κοινοταρχών από τον νομό Αττικής, ήρθε ο δήμαρχος του Πειραιά, ο κύριος Στέλιος Λογοθέτης, και φυσικά πλήθος επωνύμων, τους οποίους δεν μπορούμε όλους να περιγράψουμε. Είναι τόσο μεγάλη η προσέλευση. Ναι, Κορίνα. Και συνεχώς αυξάνει. Μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή την τελευταία ώρα έχει σχεδόν διπλασιαστεί ο κόσμος. Τώρα με την βοήθεια του Θοδωρή Δρακάκη να πάμε να δούμε στην οδό Αναπαύσεως που οδηγεί προς το νεκροταφείο. Τι γίνεται, Θοδωρή? Να πάμε λοιπόν στην οδό Αναπαύσεως. Είναι ο δρόμος που οδηγεί προς το πρώτο νεκροταφείο. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Μάνεσης. Ο Νίκος Μάνεσης, ο οποίος θα μας περιγράψει από το σημείο αυτό όταν θα περάσει η πομπή. Νίκο. Θοδωρή, κυρίες και κύριοι, πραγματικά είναι ο δρόμος που οδηγεί προς το νεκροταφείο. 500 μέτρα απέχει από εδώ πέρα έξω το νεκροταφείο και ήδη ο κόσμος έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται. Περισσότεροι από τους ανώνυμους που αγάπησαν σαν δικό τους άνθρωπο τη Μελίνα κατευθύνονται προς το νεκροταφείο. Θέλουν να είναι όσο πιο κοντά στο μνήμα, στην τελευταία κατοικία της Μελίνας. Να είναι αυτοί οι οποίοι θα την νιώσουν πιο κοντά τους, να είναι αυτοί που θα πούν πρώτοι το τελευταίο αντίο. Να πούμε ακόμα ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Βλέπετε κι εσείς εκατοντάδες αστυνομικούς. Το ίδιο, η ίδια εικόνα επικρατεί και στους υπόλοιπους στους άλλους αθηναϊκούς δρόμους από όπου θα περάσει η νεκρική πομπή. Και να προσθέσω ότι οδός Αναπαύσεως αλλά και όλοι οι γυροδρόμοι από πολύ νωρίς το πρωί έχουν κλείσει. Επιτρέπεται μόνο η διέλευση των πεζών. Μουντή λοιπόν, παγερή και πένθυμη σημερινή ημέρα. Ενώ μέσα στις επόμενες 2-3 ώρες αναμένεται να ξεκινήσει η νεκρική πομπή. Και να ξεκινήσει λοιπόν ο τελευταίος περίπατος. Η τσάρκα, αν θέλετε, όπως θα προτιμούσε να το έλεγε η Μελίνα, στους αθηναϊκούς δρόμους που τόσο αγάπησε. Θοδωρή, το μικρόφωνο σε σένα. Το μικρόφωνο θα το πάρω εγώ. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο Μάνεση, καθώς θα περάσουμε τώρα μέσα στον χώρο του πρώτου κημητηρίου, θα έλεγα. Όχι νεκροταφείο, κημητήριο. Εκεί όπου η Μελίνα θα κοιμηθεί, δίπλα στον πατέρα της, στον οικογενειακό τάφο. Η Σαβούλα Γιάτσου και ο Αντώνης Φουλής βρίσκονται στο κημητήριο το πρώτο. Αντώνη, Σαβούλα. Θα πάρω εγώ, Τέρνη, αυτή τη φορά το λόγο, καταρχήν. Βρισκόμαστε πάντα βεβαίως στο προάβλιο του πρώτου νεκροταφείου, στο κημητήριο της Αθήνας, όπως είπες και εσύ, μπροστά στον οικογενειακό τάφο της οικογένειας Μερκούρη. Εδώ αναμένεται από ώρα σε ώρα να καταφθάσει η νεκρική πομπή με την Μελίνα. Έχει αλλάξει κάπως το σκηνικό, έχει αρχίσει και πληθαίνει ο κόσμος, έχουν αρχίσει πληθαίνουν και τα λουλούδια πάνω στον οικογενειακό τάφο. Βεβαίως, πληροφορηθήκαμε τώρα μόλις ότι η αστυνομία θα κλείσει την είσοδο του πρώτου νεκροταφείου για τον κόσμο, για τους πολίτες. Θα περάσουν μόνο βεβαίως οι πολιτικοί συνάδελφοι της Μελίνας Μερκούρη και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που την αγάπησαν και που συνεργάστηκαν μαζί της στο παρελθόν, στον χώρο της τέχνης κυρίως. Θα κάνουμε τώρα μια προσπάθεια να περιγράψουμε λίγο πολύ την πορεία που θα ακολουθήσει ο κυλίβαντος του Πυροβόλου με την σωρό της Μελίνας Μερκούρη, η οποία θα έρθει από την είσοδο του κημητηρίου, ακριβώς εδώ είναι ο οικογενειακός τάφος, και θα μετακινηθεί εν συνεχεία προς τα πίσω, κατά αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Εδώ ακριβώς λοιπόν βρισκόμαστε στον οικογενειακό τάφο της οικογένειας Μερκούρη. Εδώ είναι που η Μελίνα θα περάσει από την ζωή στην Αθανασία. Εδώ είναι λοιπόν που, όπως είπες και εσύ, θα κοιμηθεί η Μελίνα. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να πούμε είναι ένα καληνύχτα. Καληνύχτα στη Μελίνα. Αυτά πώς το πάρουν από το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Και από το πρώτο κημητήριο να γυρίσουμε στον Μητροπολιτικό Ναό και να δώσουμε το μικρόφωνο Στρατή Λιάρελη. Στρατή. Στρατή, Κορίνα, ποιος από τους δύο θα μας δώσει το ρεπορτάζ? Τέρενς. Κορίνα. Συμπέσαμε. Ναι, Στρατή. Αυτή τη στιγμή η αντιπροσωπεία των διεθνών αθλητών, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, ο Αντώνης Αρώνης, ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας της Υδατοσφαίρησης, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι, με επικεφαλή στην αθλητική ηγεσία, συνεργάτες της Μελίνας, τον Γιώργο Λιάννη και τον Γιώργο Βασιλακόπουλο, προσήλθαν στην Μητρόπολη για να αποδώσουν και αυτοί μια άλλου είδους τιμή στην Μελίνα. Θυμόμαστε όλοι οι Έλληνες άλλες στιγμές που μας έκαναν υπερήφερνος. Το 1987, όταν πήραμε το χρυσό μετάλλιο του μπάσκετ, τα πανηγύρια της Μελίνας με το Γιαννάκη, το Φασούλα και τα άλλα παιδιά. Βλέπουμε εδώ τον Αλέξανδρο Λικουρέζο να κατευθύνεται προς την είσοδο του Ιερού Ναού. Αυτή τη στιγμή έρχονται εδώ η κυρία Βουγιουκλάκη τώρα, κυρία Νόνικα Γαλινέα και ο Αλέκος Αλεξανδράκης.
Ακόμη ένα στενό συνεργάτη τη Μελίνα, ένα στενό φίλο τη Μελίνα, είχαν παίξει κορίνα και σε αρκετέ ταινίε μαζί. Ναι, στο Ηλία Ντάρλινγκ. Και ο Σπύρος Μερκούρης, ο αδερφός της, προσέρχεται αυτή τη στιγμή στην Μητρόπολη. Κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα φύγει. Θυμόμαστε τις δηλώσεις τους από τη Νέα Υόρκη. Η Μελίνα ξέρει να παίρνει τις μεγάλες νίκες και θα πάρει και αυτή τη νίκη, έλεγα. Αυτή τη στιγμή έρχεται μια αντιπροσωπεία στελεχών του ΠΑΣΟΚ, μελών της Κεντρικής του Επιτροπής, οι οποίοι είχαν γνωριστεί με την Μελίνα πριν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση, τις εποχές που ήταν νεολαίοι αυτοί και η Μελίνα, όπως οι ίδιοι ανέφεραν όταν ήλθαν εδώ χθες να αποτίσουν τον φόρο τιμής, ήταν ο φωτεινός τους φάρος. Ακριβώς δίπλα μας θα ήθελα να πω, όση ώρα βλέπουμε τις εικόνες αυτές σε απευθείας μετάδοση από την πλατεία Συντάγματος, των στελεχών, από ό,τι είπε και ο στρατής Λιαρέλης, του ΠΑΣΟΚ, οι παλιοί νεολαίοι στρατοί, δεν είπες? Ναι, οι παλιοί νεολαίοι ήλθαν προλίγο στη Μητρόπολη. Αυτή τη στιγμή έρχεται η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων με επικεφαλής τον Ναύαρχο Χρήστο Λιμπέρη. Είναι η αρχηγή και των τριών όπλων. Και ο αρχηγός ΓΕΘΑ επικεφαλής. Προσπαθούσα να δω ποια ήταν η ομάδα που ερχόταν τώρα από την πλατεία Συντάγματος. Και είχα την εντύπωση αυτή ακριβώς που μας δίνει τώρα ο σκηνοθέτης μας από την πλατεία Συντάγματος. Είναι συντεταγμένη ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία δεν ξέρω αν έρχεται από την Βουλή των Ελλήνων. Κατά το πρόγραμμα ίσως να είναι η ομάδα των αντιστασιακών, οι οποίοι θα ερχόταν και εκείνοι. Τα διοικητικά συμβούλια των αντιστασιακών, ίσως και να μην είναι, πάρα πολλοί έχουν δηλώσει ότι θα έρθουν συντεταγμένα, θα λέγαμε. Καθώς βλέπουμε λοιπόν αυτές τις εικόνες, θα ήθελα να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι ακριβώς δίπλα μου κάθεται ο δημιουργός της Στέλλας. Ο άνθρωπος που τα κείμενα έκαναν διάσημη τη Μελίνα Μερκούρη, ο κύριος Ιάκωβος Καμπανέλης, θεατρικός συγγραφέας. Ο κινηματογραφικός πατέρας της Μελίνας, κύριε Καμπανέλη. Ναι. Η Στέλλα ζει. Και η Μελίνα μαζί. Ναι. Όταν περάσει κανείς από τον κόσμο αυτόν με τόσο ισχυρή παρουσία, η παρουσία μένει. Μένει. Φεύγει κάτι άλλο, αλλά η παρουσία του, η ουσία του, η ψυχή του μένει. Εγώ δεν συμφωνώ ότι πάμε κάπου αλλού με τα θάνατον. Εδώ μένουμε. Την Στέλλα χρονικά, πότε την γράψατε? Την γράψατε ειδικά για τον κινηματογράφο? Όχι ειδικά για τον κινηματογράφο. Η Στέλλα είναι γραμμένη ειδικά για την, ειδικά για τη Μελίνα Μερκούρη. Άρα είχατε μπροστά σας το πρότυπο, την ηρωίδα, ξέρατε. Μάλιστα ξεκινάει ουσιαστικά η δημιουργία της Στέλλας, η γέννα της Στέλλας. Σε μένα αρχίζει από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, ή μάλλον από το πρώτο απόγευμα που γνωριστήκαμε, γιατί ήταν ένα απόγευμα τέτοιου καιρού, ίσως και τέτοιου μήνα, του ακριβώς πριν 40 χρόνια, του 54, όταν γνωριστήκαμε σε ένα χώρο συγγενή, στα στούντιο της ραδιοφωνίας, της τότε ραδιοφωνίας, του AIR, στο Ζάπιο. Στο Ζάπιο. Σε μια εγγραφή ενός θεατρικού έργου. Κι όμως εδώ βλέπω, συγγνώμη κύριε Καμπανέλη, βλέπω τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα κοινοβουλευτικά, που σημαίνει ότι η ομάδα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, στρατή. Ναι, Τέρενς, τελικώς είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει πάντως να πούμε ότι αρκετοί βουλευτές είχαν έρθει νωρίτερα, όπως επίσης έχουν έρθει και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Διακρίναμε πριν από λίγο τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, όπως και η Κορίνα είπε νωρίτερα.
Ήλθαν εδώ η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Νόνικα Γαλινέα και ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Κύριε Καμπανέλη, λοιπόν, γράψατε τη στέλα έχοντας μπροστά σας σαν πρότυπο την Μελίνα. Η Μελίνα, επειδή το έργο που ανέφερα τη γράφαμε στα στούδιο εκείνη την ημέρα, ήταν μια διασκευή και μετάφρασκη διασκευή δική μου από μια μύδια του Ανούη. Έπαιζε η Μελίνα, πρωταγωνιστούσε η Μελίνα, τότε γνωριστήκαμε εκείνη την ημέρα. Ενθουσιάστηκε με τη μετάφραση, πιο πολύ με τη γλώσσα. Με τη χρήση της γλώσσας από μένα, της θεατικής γλώσσας. Και παρόλο που ήμασταν γνωριμιά μισή ώρα ή μία ώρα, με παίρνει, με πηγαίνει παράμερα πίσω από μια κουρτίνα, ένα ριντό που είχε το στούδιο, και μου λέει: θέλω να μου γράψει ένα θεατρικό έργο. Είμαι πρωταγωνίστρια στο θέατρο Κοτοπούλη και θα το παίξω ευθύς μόλις το γράψεις. Ήταν μια πρόκληση και μια πρόσκληση, τυραννική βέβαια. Και πέρασε κάποιος καιρός, ώσπου να συνειδητοποιήσω, όταν λέω καιρός μπορεί να ήταν 2-3 εβδομάδες, ότι δεν ήταν ανάγκη να ψάχνω αλλού για να βρω τον χαρακτήρα. Γιατί άμα λέμε γράφω ένα θεατρικό έργο, σημαίνει ανακαλύπτω, βρίσκω ένα χαρακτήρα, κατακτώ ένα χαρακτήρα, ξέρω καλά ένα χαρακτήρα. Λοιπόν, δεν ήταν να ψάχνω αλλού για το χαρακτήρα και το μύθο του, την περιπέτειά του δηλαδή. Η ίδια η Μελίνα ήταν αυτός ο χαρακτήρας. Πόσο καιρό κάνατε να το γράψετε, κύριε Καμπανέλη? Νομίζω ότι είναι από τα έργα που έγραψα πολύ γρήγορα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πια, γιατί μιλάμε για 40 χρόνια πριν. Αλλά πάντως μιλάμε για μήνες. Η Μελίνα συμμετείχε καθόλου? Μήνες, άμα λέω 4-5 μήνες. Η Μελίνα συμμετείχε καθόλου όταν γράφατε? Είχατε κάποια επαφή ή απλώς είδε το τελικό κείμενο? Η Μελίνα συμμετείχε πάρα πολύ. Αλλά όταν λέω συμμετοχή, εννοώ ότι κάναμε ταυτόχρονα, λέω τα βράδια, ας πούμε, βγαίναμε μια παρέα μεγάλη και πάντα. Το έφερε το σενάριο στα μέτρα της? Η Μελίνα. Ή το αποδέχτηκε όπως το γράψατε? Δεν ανακατεύτηκε καθόλου. Δεν ανεμίχθηκε καθόλου. Αλλά πρέπει να πω ότι ήμουν πολύ σκληρό καρύδι και εγώ. Δηλαδή δεν θα άφηνα, όχι τη Μελίνα, κανέναν, ποτέ να ανακατευθεί. Αλλά όταν τις διάβασα τις δύο πράξεις, και τον καιρό υπήρχε το δόγμα των πράξεων, τρεις πράξεις. Μόνο ενθουσιασμό έδειξε, κύριε. Και μετά το πήρε ο Κακογιάννης στα χέρια του. Κάποιους μήνες πάλι μετά. Α, δύο λεπτά για να το βάλουμε χρονολογικά. Το έργο είναι θεατρικό. Το έργο είναι θεατρικό. Γράφτηκε για την Μελίνα και τελικά. Σαν θεατρικό έργο. Σαν θεατρικό έργο. Τυχαία του ακούει ο Κακογιάννης σε μία ανάγνωση που κάνω και μετά 10 μέρες ζητάει να με δει και να μου πει ότι θα ήθελε να κάνει ένα σενάριο με βάση το θεατρικό έργο. Εγώ λέω ναι, και αρχίζει η συνεργασία εκεί πέρα, αφού όμως περνάει και ένα μικρό διάστημα ώσπου να συμφωνήσουμε για την πρωταγωνίστρια, μάλλον να συμφωνήσει ότι οπωσδήποτε θα είναι η Μελίνα, κατ' εμέ βέβαια, διότι ήταν για αυτή γραμμένο. Ναι. Διτέθηκε από πλευράς του κυρίου Κακογιάννη, από άλλους παράγοντες? Κατά κάποιο τρόπο ναι, αλλά αυτό υπάρχει να δει ο Κακογιάννης. Εγώ ήμουνα με ένα έργο γραμμένο για τη Μελίνα. Ο Κακογιάννης ήταν τελείως απροετοίμαστος ότι το έργο είναι δεδομένο για αυτή τη δεδομένη ηθοποιό. Και βλέπουμε την κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, η οποία πλησιάζει, κυρίες και κύριοι, προς τη Μητρόπολη. Είναι ο μπροστά πηγαίνει ο κύριος Ροκόφιλος, ο κύριος Χαραλαμπόπουλος. Κύριος Γιάννης Αλευράς. Κύριος Γιάννης Αλευράς. Στρατή. Ναι, Τέρενς, αυτή τη στιγμή έρχεται εμπομπή η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, όπως είπες εσύ και εσύ. Ο κύριος Γιάννης Αλευράς, η Βάσο Παπανδρέου, ο Δημήτρης Μπέης, ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, ο Χρήστος Ροκόφιλος, ο κύριος Χατζιανδρέου, ο κύριος Κοκκίνης, ο κύριος Γρηγόρης Νιώτης. Είναι όλη η κοινοβουλευτική ομάδα? Είναι, θα λέγαμε, το σύνολο σχεδόν της κοινοβουλευτικής ομάδος. Βλέπετε τον κύριο Νίκο Σιφουνάκη, τον κύριο Γιώργο Πασχαλίδη, τον κύριο Λάμπρο Παπαδήμα. Είναι, θα λέγαμε, το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΠΑΣΟΚ. Μία εύστοχη παρατήρηση από συνάδελφο εδώ στον Αντένα, ο οποίος από το κοντρόλ μου λέει πως είναι
οι συνοδοιπόροι της Μελίνας είναι η γενιά των βουλευτών από το 77 και πέρα, με εξαίρεση τον κύριο Χαραλαμπόπουλο και τον κύριο Αλευρά που είναι του 74. Ακριβώς, Τέρενς, είναι οι συνοδοιπόροι και πρέπει να πούμε ότι είναι και πάρα πολλοί από αυτούς οι οποίοι ήταν στο εξωτερικό στα μαύρα χρόνια της δικτατορίας και είχαν γνωριστεί με τη Μελίνα τότε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πω κάτι που εύστοχα είπε ένας από αυτούς χθες. Ότι η Μελίνα είναι αυτή η οποία μας βρήκε νέους, μας βρήκε Έλληνες και μας έκανε κοσμοπολίτες. Και μας έκανε κοσμοπολίτες χωρίς να αισθανόμαστε κομπλεξικοί. Ίσως είναι αυτή μια, δεν θα έλεγα αντίφαση, ίσως αδικούσαμε τη Μελίνα. Η μποέμισσα και η αριστοκράτησα ταυτοχρόνως. Έτσι δεν είναι και στην τέχνη, κύριε Καμπανέλη. Ναι, κοιτάξτε, πραγματικά δεν ξέρω πριν την ώρα που λέγατε αυτά, που ο συνάδελφός σας έκανε αυτό το σχόλιο. Σκεφτόμουν τελικά πόσο άσχετα είναι όλα αυτά που γίνονται από τη Μελίνα. Μη μου πείτε. Όλες αυτές οι τελετές. Όχι ότι δεν τα δικαιούται. Δεν λέω αυτό. Πόσο άσχετα είναι. Δηλαδή, και μάλιστα όλα αυτά και τα τόσα πολλά που λέγονται, δικαίως πάλι, δεν λέω για μένα, έχουν επικαλύψει την απλότητα και την ανθρωπιά της Μελίνας. Μελίνα ήταν πολύ απλός άνθρωπος και η αξία της και αυτό που επέβαλε και εδώ και στους φίλους της, αλλά όχι μόνο, ήταν αυτή η απλότητα και η αμεσότητα. Θα αντιδρούσε, ναι, δηλαδή, αν μπορούσαμε να ακούσουμε τη φωνή της. Όχι, αλλά νομίζω ότι από κάπου θα χαμογελάει. Ηρωνικά, συγκαταβατικά, με ικανοποίηση. Με μια απορία κιόλας και με μια αίσθηση σαν να γίνονται για κάποιον άλλον όλα αυτά, που κατά βάθος δεν είναι και πολύ πολύ αυτή. Κύριε Καμπανέλη, γνωρίσατε την Μελίνα Μερκούρη το 1954 όταν γράψατε τη Στέλλα. Ναι, ναι, ναι. 1994, 40 χρόνια. Η Μελίνα άλλαξε καθόλου από την πρώτη μέρα που τη γνωρίσατε μέχρι πρόσφατα? Όχι, και τελευταία που επέμενα να τη γράψω κάτι πάλι, έτσι ήθελε ένα έργο πάλι από μένα και έλεγε μάλιστα ότι θα ήθελανε, ότι δεν μπορούσε παρά να είναι και το τελευταίο. Λίγο πολύ είχαμε συμφωνήσει ότι ήταν μια Στέλλα στην τωρινή της ηλικία. Ο Μίκης Θεοδωράκης, από ό,τι μας επισημαίνει και η Κορίνα Ξυπολιτίδου, έρχεται τώρα στη Μητρόπολη. Κορίνα. Ναι. Ανεβαίνει τώρα τα σκαλιά ο Μίκης Θεοδωράκης. Πολύ στεναδεμένος και αυτός με τη Μελίνα Μερκούρη. Είχε ερμηνεύσει με μοναδικό τρόπο το «Σε πότι σαραδόσταμο με πότι σας φαρμάκι», μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Στη Φέδρα. Μουσικοσυνθέτη, στη Φέδρα. Σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Στο Παρίσι ήταν, νομίζω, έγινε η σύσφυξη των σχέσεων των δύο, δηλαδή Μίκη και Μελίνα. Και τώρα εδώ βλέπουμε τον κύριο Γιώργο Βασίλειο, πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, χειροκροτείται από τον κόσμο. Τι λέτε, κύριε Καμπανέλη? Για ποια εποχή μιλάτε? Λέω ότι οι σχέσεις με Θοδωράκη και Μελίνα σφυριλατήθηκαν ιδιαίτερα στα χρόνια της δικτατορίας στο Παρίσι. Ναι, ναι, όπως ναι, ναι, και, ναι, και Μελίνα Θοδωράκη και θα έλεγα και μιας παρέας ακόμη και άλλων ακόμη που βρέθηκαν εκεί πέρα. Ήταν πολύ φυσικό και αρχίζει αυτή η εξόρμηση που κάνανε, η αντιδικτατορική δράση. Με κορυφαίους τη Μελίνα και τον Θοδωράκη. Αναφερόμενη η Μελίνα στην περίοδο αυτή, έχει πει ότι για μένα η Χούντα σήμανε καλλιτεχνική πανωλευθρία. Έχασα τις καλύτερες προτάσεις στην καλύτερη στιγμή της ζωής μου. Ο Ντασέν θυσίασε την καριέρα του για την Ελλάδα και για τη Μελίνα. Ο πρόεδρος του Αντένα, ο κ. Μήνος Κυριακού, προσέρχεται τώρα για την νεκρόσιμη ακολουθία στην Μητρόπολη. Είδαμε λίγο πριν και τον πρόεδρο του συνασπισμού, τον κ. Νίκο Κωνσταντόπουλο. Ο Αντένα, που συμμετέχει στο πένθος για τον θάνατο της Μελίνας Μερκούρη, σήμερα αναβάλει την εκδήλωση την οποία είχε προγραμματίσει να κάνει στο Χίλτον για να τιμηθεί ο ρόλος του εμπορικού ναυτικού κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μια εκδήλωση η οποία θα γίνει στις 31 Μαρτίου. Λίγο νωρίτερα και είδαμε τον επιχειρηματία και εκ των μετόχων του Mega Channel, τον κύριο Βαρδί Βαρδίνο Γιάννη. Τώρα βλέπουμε άλλη ομάδα συντεταγμένη να πηγαίνει προς τη Μητρόπολη, η οποία μπορεί
να είναι η ομάδα των αντιστασιακών που είπε ο Στρατής Λιαρέλης προηγουμένως, μπορεί να είναι όμως και βουλευτές από άλλες παρατάξεις. Θα πρέπει να δούμε λίγο πιο κοντινά πλάνα για να αναγνωρίσουμε πρόσωπα. Βλέπω τον κύριο Σουλαδάκη. Όχι, βλέπω, όχι, είναι, όχι, είναι, ναι, βλέπω και τον κύριο Σιμίτη. Βλέπω και τον κύριο Ρωμαίο. Όπερ σημαίνει ότι είναι άλλο ένα κλιμάκιο στελεχών, βουλευτών, υπουργών του ΠΑΣΟΚ. Βλέπω και τον κύριο Γεωργακόπουλο. Τέρενς, πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή όμως εισέρχεται στην Μητρόπολη και μια ομάδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον κύριο Κώστα Πιλαρινό, τον κύριο Χρήστο Βυζοβίτη. Βέβαια ο κόσμος έχει αρχίσει και μαζεύεται από το σημείο που είμαστε, δεν μπορούμε να τους διακρίνουμε όλους. Είναι όμως περί τους 20 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα έλεγα. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς με τη σύζυγό του και τον κύριο Ανδρέα Λεντάκη, ο πρόεδρος Πολιτικής Άνοιξης, έρχεται τώρα στην Μητρόπολη. Κύριε Καμπανέλη, είσαστε, ναι, παρακαλώ. Είπε ο κύριος Τρακάκης πριν, ή εσείς το είπατε, ότι αρνήθηκε ρόλους. Ναι, ότι έχει πει η Μελίνα ότι την περίοδο της Χούντας ήταν μια καλλιτεχνική πανωλευθρία για μένα και έχασα τις καλύτερες προτάσεις στην καλύτερη στιγμή της ζωής μου. Ναι, και ότι ο Ντασέν θυσίασε την καριέρα του για την Ελλάδα και τη Μελίνα. Ναι, σε αυτό ήθελα να δώσω μια εξήγηση που είναι τόσο χαρακτηριστική της Μελίνας. Και αυτό εννοώ. Μην επικαλυφθεί από πράγματα που ανήκουν σε άλλους σαν γνωρίσματα. Η Μελίνα εθύμωσε σαν άνθρωπος, δεν ήταν πολιτικός. Εθύμωσε πάρα πολύ σαν άνθρωπος με τη δικτατορία. Όταν της αφαίρεσαν το διαβατήριο κλπ. Κλπ. Την ηθαγένεια. Και όταν θυμώνεις σαν άνθρωπος είσαι ικανός για όλα. Η τιμιότερη θυμή, η εντιμότερη και η εκρηκτικότερη είναι όταν θίγεσαι σαν άνθρωπος, σαν ιδιώτη, σαν άτομο. Όχι σαν άλλη. Με άλλη ταυτότητα του πολιτικού ή του όχι. Ναι, η Μελίνα έκαμε πολλές. Έκαμε τις θυσίες αυτές γιατί την είχαν πειράξει στην υπόστασή της, την πιο βαθιά. Ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Βασιλείου, φτάνει τώρα στα σκαλοπάτια του Μητροπολιτικού Ναού. Προηγουμένως, Τέρενς, είχε έρθει ο κύριος Κωστής Στεφανόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΔΕΚ της Κύπρου, ο κύριος Βάσος Λυσαρίδης, ο γιατρός Λυσαρίδης. Σαν θεατρικό συγγραφέα, σαν συγγραφέα, σαν άνθρωπος του πνεύματος, των γραμμάτων, της τέχνης, κύριε Καμπανέλη, εδώ βλέπουμε τον Ζιλ Ντασέν, τον Σπύρο Μερκούρη, μέσα από το Μητροπολιτικό Ναό. Του χαιρετούσε ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Μιχάλης Σταθόπουλος, ο Μίκης Θεοδωράκης. Και καθώς στην τέχνη υπάρχουν και τα σημεία της υπερβολής, ένα σενάριο και κινηματογραφικό, μα θεατρικό. Θα ήθελα εσείς να μου προσδιορίσετε λιγάκι κάτι το οποίο ίσως να είναι λίγο ενοχλητικό να το κουβεντιάζουμε, αλλά αποτελεί και αυτό ένα σημείο της πραγματικότητας του σήμερα. Υπήρξαν αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο πήρε τόση διάσταση και δημοσιότητα ο θάνατος και η κηδεία της Μελίνας Μερκούρη. Είναι κάτι που θα μπορούσατε να το σχολιάσετε. Ναι, νομίζω ότι κανείς δεν το περίμενε, ούτε εγώ περίμενα. Αλλά έχει δύο όψεις. Η μία είναι ο κόσμος και την άλλη μεριά είναι η πολιτεία. Αλλά εγώ με ενδιαφέρει του κόσμου. Ο τρόπος που ο κόσμος ξεθηκώθηκε, έτσι, με το θάνατο της Μελίνας. Και πραγματικά είναι μια ειλικρινής κατάσταση και όσα λένε και όσα δηλώνουν. Δηλαδή θεωρείτε ότι ο κόσμος υπερεύει, ξεπέρασε ακόμα και αυτή την διάθεση του κυρίου Παπανδρέου να κηδευτεί με τιμές πρωθυπουργού. Δηλαδή τα ξεπέρασε όλα αυτά ο κόσμος ο ίδιος. Νομίζω ότι το τιμές πρωθυπουργού ήρθε από το κοινό, δεν ήρθε από την κυβέρνηση. Ναι. Σχεδόν η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε σε κάτι που δεν θα το περίμενε ούτε η ίδια. Νομίζω κανείς δεν το περίμενε. Διότι επισημάνθηκε. Αλλά εδώ όμως είναι ένα φαινόμενο. Ναι, διότι επισημάνθηκε ότι και άλλοι άξιοι πρεσβευτές της Ελλάδας, όπως η Μαρία Κάλλας, η Κατίνα Παξινού, ο Μητρόπουλος,
δεν είχαν από το ελληνικό κράτος τις ανάλογες τιμές. Η αλήθεια είναι αυτή. Και επειδή δεν μ' αρέσει να είμαι απόλυτος, δεν νομίζω ότι μόνο η Μελίνα δικαιούται όλες αυτές τις τιμές κι άλλοι. Ίσως να είναι και μια υπερβολή όλα αυτά πράγματα. Μπορεί. Γιατί δεν πρέπει να ξεπερνάμε κάποια όρια. Ίσως για να κρατάμε και κάποια μέτρα χρειαζόμενα. Πάντως κρατώ αυτό το οποίο είπατε, ότι θα χαμογελούσε η Μελίνα. Α, ναι, ή χαμογελά, όπως... γιατί σαφώς μας βλέπει από εκεί που βρίσκεται. Όπως δείτε. Θοδωρή. Εγώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ναι. Μετά όμως έχουμε καιρό, νομίζω θα έχουμε καιρό. Στη Μητρόπολη πάντα, κυρίες και κύριοι, σε ζωντανή σύνδεση, ο Ζιλ Ντασέν, ο Σπύρος Μερκούρης. Προηγουμένως συλληπίθηκε το Ζιλ Ντασέν, ο Βασίλης Βασιλικός. Και λίγο νωρίτερα ο κύριος Κωστής Στεφανόπουλος. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Κώστα Λαλιώτη. Και τον ομάρχη Αττικής, τον κύριο Κατριβάνο Δημήτρη, ο οποίος κατέλαβε το αξίωμα αυτό, έχοντας μια γονιμότατη θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Διατέλεσε αντιδήμαρχος Αθηναίων, επιδημαρχία ΕΜΠΕΙ, δημοτικός σύμβουλος, από τους πραγματικά αφανείς, μετρημένους, σοβαρούς εργάτες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τον έχει ζήσει από κοντά, εξ' άλλου, Τέρενς, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Καμπανέλη, διακόψαμε λίγο τη σκέψη σας. Κάτι θέλετε να μας πείτε? Έχω καιρό. Ήθελα να πω όμως πώς εξαργυρώνεται τώρα. Πώς πιάνει τόπο όλη αυτή η συγκίνηση και όλη αυτή η λατρεία. Ξαφνικά βλέπουμε και είναι ωραίο. Εγώ το χαίρομαι. Δηλαδή κολακεύομαι και σαν ένας άνθρωπος που ανήκει στο χώρο. Έτσι, που ανήκει και η Μελίνα. Αλλά λέω τώρα όλος αυτός ο κόσμος που τον ακούς να κλαίει και να μιλάει σε τα τηλεόραση τις μέρες, σε κάτι ρεπορτάζ και τέτοια. Σκέφτομαι αυτό τι αξία έχει. Δηλαδή μήπως είναι κάτι πολύ εύκολο και χωρίς κανένα κόστος. Αν η Μελίνα, ας πούμε, είχε εκλεγεί δήμαρχος και τους έλεγε, βρε παιδιά, μην πετάτε τόσα σκουπίδια. Αθηναίοι που μου δείχνετε αυτή τη λατρεία. Γιατί κρατάτε την Αθήνα σαν μια από τις πιο βρώμικες πόλεις του κόσμου? Πόσο θα τη λογαριάζανε? Θέλω να πω, όλη αυτή η λύπη και η λατρεία που δείχνουμε ξαφνικά όταν κάποιον το χάσουν, όταν κάποιον πεθάνει. Και μια κηδεία είναι και μια περίεργη, αναγκαία ψυχολογικά ίσως γιορτή. Πώς εξαργυρώνεται όμως σε κάτι πιο ουσιαστικό αυτό το στοιχείο? Φτάνει τώρα το Υπουργείο Κλιμάκιο, το δεύτερο κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ, στελέχη, κυρίως υπουργοί θα έλεγα, πως είναι μέσα σε αυτή την ομάδα. Κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Ο κύριος Σιτήρης, ο κύριος Σιμίτης. Στρατή. Ο κύριος Γιάννης Σουλαδάκης, ο κύριος Μπεντενιώτης. Όντως είναι, μάλλον προφανώς είναι κάποιο κλιμάκιο εν είδη αντιπροσωπείας του Υπουργικού Συμβουλίου. Διακρίνω τον κύριο Θανάση Τσούρα, τον κύριο Δημήτρη Γεωργακόπουλο, τον κύριο Βασίλη Παπαγιάννη, τον κύριο Φίβο Ιωαννίδη, τον κύριο Σάκη Πεπονή, πιο πίσω τον κύριο Γιώργο Μωραΐτη, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, πλήθος οι επώνυμοι. Είναι η πολλωστή φορά που το λέμε από το πρωί, αναφερόμαστε στους επώνυμους, αλλά μας έχει καταπλήξει η συμπεριφορά των ανωνύμων, των πολιτών. Ήρθαμε από το πρωί εδώ. Όλος ο κόσμος αυτός που βλέπετε είναι από τις 8 το πρωί. Και πάρα πολλοί στρατοί έχουν έρθει και εκτός Αθηνών. Ακριβώς. Η μόνη αντίδραση από το πρωί είναι κάποια ζεστά χειροκροτήματα. Ίσως πολλές φορές και με πολιτικά αντανακλαστικά. Δεν πρέπει να το κρύψουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ακούγεται τίποτα. Πάντως, κατά την άποψή μου, να βλέπουμε και εδώ τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Γεώργιο Ράλη, να φτάνει στον Μητροπολιτικό Ναό. Κατά την άποψή μου, σωστά χωρίστηκε το ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις δύο ομάδες, καθώς σε φόρο τιμής της πρέπει της Μελίνας και από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ασφαλώς, όμως αυτή τη στιγμή έρχεται η αντιπροσωπεία της Βουλής, με επικεφαλής τον κύριο Απόστολο Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής. Βλέπω τον κύριο Κρεμαστινό ακόμη και κάποιους άλλους, κάποια άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως, πέρα από αυτόν τον φόρο τιμής, ποιος άλλος φόρος τιμής είναι μεγαλύτερος από το γεγονός ότι η μοναδική υπουργός μέσα σε 19 αναδομήσεις ή ανασχηματισμούς από το 1981 έως το 1989
που έμενε σταθερή στο πόστο της ήταν η Μελίνα Μερκούρη στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο οποίο επέστρεψε μετά τις 12 Οκτωβρίου όταν το Πασόκ ξανά έγινε κυβέρνηση. Ποιος μεγαλύτερος άλλος ίσως φόρος τιμής από αυτούς τους χιλιάδες ανώνυμους που ήταν από το αεροδρόμιο μέχρι το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου την Τρίτη το μεσημέρι, που τις τελευταίες 48 ώρες υπομονετικά περίμεναν 4 και 5 και 6 ώρες και τη νύχτα ακόμα, στις 3 τη νύχτα ή και χθες το μεσημέρι που έβρεχε, για να αφήσουν ένα λουλούδι, ένα μικρό σημείωμα στη Μελίνα Μερκούρη. Θέλοντας να απαντήσω στο κύριο Καμπανέλη για το αντίκρισμα που έχει μετά θάνατον όλες αυτές οι αντιδράσεις του κόσμου, για το αντίκρισμα που έχουν, η Μελίνα Μερκούρη και όσο ζούσε, στις δημόσιες εμφανίσεις της γινόταν δεκτή με αντιδράσεις λατρείας από τον κόσμο και με χειροκροτήματα. Πάντα. Σωστό. Και ασφαλώς, όπως είπε ο κύριος Καμπανέλης, θα έχει ένα πικρό, ένα ηρωνικό χαμόγελο για αρκετούς από αυτούς που έχουν έρθει σήμερα εδώ. Οι περισσότεροι από αυτούς στους οποίους θα απευθυνόταν το πικρό και το ηρωνικό χαμόγελο είναι μέσα στη Μητρόπολη. Κύριε Καμπανέλη. Αλλά θα έχει ένα μεγάλο πλατή χαμόγελο και θα χαιρετούσε και θα έστελνε φιλιά σε όλους όσους είναι έξω από τη Μητρόπολη. Εμένα, επειδή μ' αρέσει όχι να λέω την αλήθεια, μ' αρέσει να παραδίδω την αλήθεια ή μάλλον να διαφωτίζω, να βοηθώ να βλέπουν την αλήθεια. Θα ήθελα να πω ότι η Μελίνα είχε τρομακτικά παράπονα. Μου τα είχε εξομολογηθεί. Σαν υπουργός πολιτισμού την οκταετία του 82 ουσιαστικά, με πόσο πήγε, διότι μου έλεγε ότι η κυβέρνηση δεν βοηθάει καθόλου να κάνει αυτό που μπορούσε να κάνει και ότι δεν είχε λεφτά, δεν της ήταν λεφτά. Μάλιστα κάποτε έφτασε μια στιγμή να μου πει, όταν εγώ της έκανα μια κριτική, ότι δεν έγιναν ουσιαστικά πράγματα, μου είπε, ναι, έχεις δίκιο, δεν έγιναν, δεν είχα χρήματα, αλλά κανονικά έπρεπε να παραιτηθώ και να δηλώσω ότι δεν μπορώ να κάνω, διότι δεν μου δίνουν λεφτά. Δεν με βοηθάει. Θέλω να πω ότι ήταν... Αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση, έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Καμπανέλης. Γι' αυτό είπα για το πικρό χαμόγελο για πολλούς που θα είναι μέσα στη Μητρόπολη και όχι για αυτούς που θα είναι απ' έξω. Είχε πολλά παράπονα για τα λεφτά, είχε και για τώρα, μετά τις εκλογές της 12ης Οκτωβρίου. Άλλωστε το είχε πει δημοσίως και μάλιστα είχε πει ότι θα προσπαθήσει να πείσει τον Γιώργο Γεννηματά να δώσει περισσότερα χρήματα για τον πολιτισμό, αλλά και το 81 έως το 1989 είχε παράπονα, θεωρούσε ότι έπρεπε να δοθούν περισσότερα χρήματα για τον πολιτισμό, έλεγε ότι ο πολιτισμός είναι η Ελλάδα. Δεν είχε δεχθεί και κάποια πρόταση, όπως εσύ είχες επισημάνει προχθές, να αφήσει το Υπουργείο Πολιτισμού και να αναλάβει την θέση του Υπουργού Επικρατείας. Μην γελιόμαστε. Πολιτισμό πουλάμε, τουρισμό πουλάμε. Και σε αυτό είχε δίκιο η Μελίνα και σε αυτό έχει δίκιο κάθε υπουργός ή κάθε υπουργός πολιτισμού. Προηγουμένως είδαμε τον πρεσβευτή, τον πρέσβη της Δημοκρατίας της Γαλλίας να έρχεται στο Μητροπολιτικό Ναό, τον εκπρόσωπο του Πρόεδρου Μιτεράν επίσης. Αυτή τη στιγμή είναι ο Ζακ Λαγκ, ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού, έξω ακριβώς από την Μητρόπολη, ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας. Και προσωπικός φίλος της Μελίνας, ο οποίος έγραψε στο βιβλίο που έχει ανοιχτεί στο γραφείο της μία λέξη μόνο, στρατή, «Je t'aime». Είχαν συνεργαστεί πολύ με τη Μελίνα το 1983-84-85, όταν η Μελίνα Μερκούρη συνέλαβε την ιδέα του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης και ήταν η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, η Αθήνα. Ο κύριος Πινέιρο, ο Πορτογάλος κοινοτικός επίτροπος αρμόδιος για θέματα πολιτισμού. Τώρα τον είχαμε γνωρίσει ως Υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας πριν από 3 χρόνια. Έρχεται ως εκπρόσωπος του Ζακ Ντελόρ και της Κομισιόν. Ο κύριος Πινέιρο μπαίνει τώρα στη Μητρόπολη. Να πούμε ότι η Μελίνα Μερκούρη είχε βασίσει πάρα πολλά στην ανάληψη της Προεδρίας της Κοινότητας από την Ελλάδα για τα θέματα πολιτισμού. Αλλά και εδώ της έβγαινε το παράπονο, πάντοτε έλεγε ότι θα προσπαθήσω να πείσω τον Ντελόρ, που είναι φίλος μου, να μας δώσει περισσότερα χρήματα. Ο κύριος Τόμας Νάιλς, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, πέρασε μπροστά από το πλάνο μόλις τώρα. Αν πάει λίγο πιο γρήγορα η κάμερα δεξιά, θα δούμε την κυρία Δαμανάκη με τον κύριο Γιώργο Κιμούλη. Προπορεύτηκαν του Αμερικανού πρεσβευτή. Μιλώντας για τον κύριο Νάιλς, να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγο,
λίγους μήνες. Είχε δεξιωθεί τον κύριο Ντασέν και του σε μια τιμητική εκδήλωση στην οποία παρέστησε ίσον η πολιτική ηγεσία και καλλιτεχνικός κόσμος. Αυτή τη στιγμή στη Μητρόπολη Κορίνα σε διακόπτω. Ήρθε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ο κύριος Μιλτιάδης Εύερτ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, την κυρία Λίζα Εύερτ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Σουφλιά. Βλέπω την Ντόρα Μπακογιάννη να προσέρχεται στη Μητρόπολη. Αν δεν κάνω λάθος, στο πλευρό της αριστερά είναι η κυρία Κυπρέου ή... Η κυρία Σάκη Κυπρέου. Μάλιστα. Δεν κάνεις λάθος, Τέρενς, έχεις δίκιο. Ο κύριος Εύερτ ήρθε, πρέπει να πούμε ότι από το στόμα του κυρίου Εύερτ μόνο πολύ καλά λόγια ακουγόταν για τη Μελίν. Είχαν συνεργαστεί πάρα πολύ και όταν ήταν δήμαρχος Αθηναίων αλλά και στη Βουλή. Ο κύριος Εύερτ την εφώναζε κορίτσι μου. Γιατί η Μελίνα δεν είχε ηλικία τελικά. Κύριε Καμπανέλη. Νομίζω ότι γνωριζόντουσαν και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά. Από νεανικά χρόνια. Είχαν άψογη συνεργασία. Πάρα πολύ καλή συνεργασία όταν ήταν στο Δήμο ο κύριος Εύερτ δήμαρχος και η κυρία Μερκούρη, υπουργός πολιτισμού. Η Μελίνα ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε πολλές φορές παρασυρότανε. Δηλαδή για μένα δεν ανήκε σε κανένα κόμμα. Ουσιαστικά. Αναγκαστικά πολλές φορές μεταχειριζότανε φράσεις και ορολογία, πώς το πούμε, και συνθήματα κομματικά. Αλλά ουσιαστικά αγαπούσε και αγαπιότανε από όλους. Για και αγαπούσε όλους. Δεν ήταν πολιτικό πρόσωπο, Ελίνα. Έλεγε, με αυτό που τα πηγαίνω καλύτερα από όλους είναι ο λαός. Ναι. Μα δεν ήταν πολιτικός και αν σκεφτήθηκε την όλη διαδρομή στη ζωή της μέσα. Μόνο πολιτικός δεν ήταν και ούτε έγινε ποτέ. Όταν διατελέσατε Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, κύριε Καμπανέλη, είχατε συνεργασία και τι είδους με την Μελίνα Μερκούρη? Είχαμε πολύ λίγη συνεργασία. Δεν υπήρχαν τομείς που να μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Σε κάποιους συνεργαστήκαμε. Οι τομείς ήταν στο να στείλω εγώ τα συγκροτήματα της ΕΡΤ, ορχήστρες, χοροδίες, ελπά, σε περιοχές που... όπου κάτι έκανε και το ετοίμαζε και το Υπουργείο Πολιτισμού και γίνονταν μια συνεργασία εκδηλώσεων εκεί πέρα. Αυτή ήταν. Κατά τα άλλα, τηλεφωνιόμασταν και κουτσομπολεύαμε, μιλούσαμε, γελάγαμε. Και όταν είπα πριν ότι πόσο λίγο της πάνε, εγώ θυμάμαι την Μελίνα, Υπουργό Πολιτισμού, να μπαίνουμε μέσα, κάποια επιτροπή, κάποιοι φίλοι και να πετάει τα παπούτσια της και να... Βεβαίως και να κάτσει στον καναπέ ολόκληρη απάνω και να κουβεντιάζουμε εκεί όπως και στο σπίτι της. Αυτός ήταν ο τρόπος διοίκησης του Υπουργείου. Ήταν και πολύ ωραίος τρόπος. Τον κύριο Άκη Τσοφεζόπουλο μόλις μπήκε στην Μητρόπολη. Τέρενς, οι σιρήνες που ακούμε είναι από κάποια μικρή λιποθυμία, περνά ένα ασθενοφόρο. Προλίγο πρέπει βέβαια να πούμε ότι ήρθε εδώ ο κύριος Άκης Τσοχατζόπουλος κατευθείαν από τις Βρυξέλλες. Μία μικρή λιποθυμία, ίσως κάποιος από την πολύ ορθοστασία. Είναι και η ατμόσφαιρα φορτισμένη. Η συγκίνηση, η φόρτιση της ατμόσφαιρας όπως και εσύ λες. Πάλι αν είδα καλά από το τηλεοπτικό δέκτυπο που έχω μπροστά μου, πρέπει μαζί του να μπήκε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Λεωνίδας Κουρής. Ακριβώς, ήρθε και ο κύριος Λεωνίδας Κουρής. Για τον οποίο είχε πει το καλοκαίρι που βρεθήκαμε σε ένα θερινό κινηματογράφο, στα εγγένεια ενός κινηματογράφου, όχι στα εγγένεια, μια γιορτή. Που πήρε το όνομά της. Όχι ακριβώς αυτός, ένας άλλος ήταν. Ότι συνήθει για πρώτη φορά δίπλα είμαστε με τη Βελίνα, με τον Κουρή. Και του λέει: Γεια σου, χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω την εντύπωση ότι δεν γνωριζόντουσαν, αν και δεν μπορεί να με γνωριζόν, δεν έχει σημασία. Πάντως ήταν ο καιρός που έκανε ο Κουρής την αυτή του σαν δήμαρχος. Ναι. Και του λέει, ξέρεις κάτι, είσαι πάρα πολύ καλός δήμαρχος. Μου αρέσεις πολύ. Να σημειώσω και να καταθέσω και άλλη μια προσωπική εμπειρία από μια άλλη συνάντηση την οποία κάλυπτα δημοσιογραφικά της κυρίας Μερκούρη με τον κύριο Κουρή. Όταν του είχε πει, είσαι πάρα πολύ καλός δήμαρχος, αλλά πολύ σεμνός, βρε αδερφέ μου, έτσι αυθόρμητα το είχε πει. Και στην Ελλάδα πολλές φορές οι σεμνοί δεν αναδεικνύονται. Τα εννοούσε πιο πολύ θαραλέοι, ξέρετε.
Εδώ είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος δίνει τα θερμά τους λυπητήρια στον κύριο Ζήλντα Σεν και στον κύριο Σπύρο Μερκούρη. Η κυρία Δέσπο Διαμαντίδου δίπλα στον Ζήλντα Σεν. Πριν από λίγο ήρθε και ο κύριος Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος συνδεόταν και αυτός πάρα πολύ στενά με τη Μελίνα Μερκούρη. Είχαν συνεργαστεί σε πολλά θέματα. Θέλω να πω ότι η Δέσπο Διαμαντίδου και η Μελίνα, ειδικά η Δέσπο Διαμαντίδου και μια άλλη φίλη του που πέθανε χρόνια πριν. Ήταν πάρα πολύ δεμένες. Δηλαδή η Διδέσπο και η Μελίνα πρέπει να είναι φίλες από παιδιά. Στην κληρωσία από παιδιά, αχώρες. Και κάτι ξέρετε ένα πολύ χαρακτηριστικό. Εγώ αυτά σκέφτομαι και έτσι ξέρω τη Μελίνα. Χωρίς τελετές και μεγάλα λόγια και αυτά. Ποτέ. Τι καταπληκτική φίλη που ήταν. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο. Και όχι, και το κουβέντιαζα και με τη γυναίκα μου, αυτό που μας έχει συγκινήσει επανειλημμένα. Η αφοσίωση της Μελίνας, τους φίλους της, ήταν κάτι που δεν το έχω ξαναδεί ζωή, μην το έχω ξανασυναντήσει. Μα τυφλή αφοσίωση και αγάπη. Στην κυριολεξία τυφλή, χειροπόδαρα δοσμένη στους φίλους της. Κύριε Καμπανέλη, να σας απευθύνω ένα ερώτημα. Η Μελίνα έλεγε ότι το μεγαλύτερο προσόν της είναι ότι ήξερε να συγχωρεί, είναι έτσι. Μα θύμωνε τόσο εύκολα και σε τόσο μεγάλη δόση που δεν ήταν δυνατόν παρά να η συγχώρεση να ήταν ήδη. Περιείχε το μέσα στο θυμό κιόλας. Μπορώ να δώσω εγώ την προσωπική μου τη μαρτυρία. Στις εκλογές του 1990, που στις δημοτικές εκλογές εννοώ, με την Μελίνα Μερκούρη πολιτικά στον προεκλογικό αγώνα ήρθαμε σε έντονη αντιπαράθεση. Λογικό είναι γιατί διεκδικούσαμε ο καθένας για λογαριασμό του, για λογαριασμό της παράταξης της Δημαρχιακής, την Δημαρχία. Όταν τελείωσε ο αγώνας αυτός, μετά από 3-4 εβδομάδες, με ζήτησε η κυρία Μανουέλα Παυλίδου, με συνέδεσε με την Μελίνα Μερκούρη, η οποία μου είπε πήρα να σου πω ότι σ' αγαπώ και ότι έκανες έναν έντιμο αγώνα απέναντί μου και συγχαρητήρια και θα ήθελα κάποια μέρα να τα πούμε. Λίγες εβδομάδες, δηλαδή μιλάμε για 3-4 εβδομάδες μετά από τις δημοτικές εκλογές. Είχε πραγματικά μια ψυχική ανάταση η γυναίκα αυτή. Θύμωνε, αλλά δεν κρατούσε, δεν κρατούσε κακίες. Που λέγαμε προηγουμένως για τους φίλους, κύριε Καμπανέλη, θυμάμαι σε μια συνέντευξη της είπε ότι εγώ δεν έχω αυλή, έχω μόνο φίλους. Διότι οι πολιτικοί συνήθως έχουν αυλή και είναι δεδομένο αυτό. Ναι. Όχι. Και μάλιστα για μένα ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Όταν πήγα για πρώτη φορά στο Υπουργείο, όταν ανέλαβε υπουργός, και πήγα στο γραφείο της και πριν από το γραφείο, στο γραφείο το που είναι. Τον Προθάλαμο. Τον Προθάλαμο. Ξαναείδα την παρέα που γνώρισα. Ένα μέρος της παρέας που γνώρισα όταν τη γνώρισα και από εκεί και πέρα νεότερους, οι οποίοι όμως ήταν πάλι από την παρέα που συναντούσα στο σπίτι της. Η Μέλλα δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τον κόσμο της. Και αυτός ο κόσμος είναι κοντά της τώρα. Ναι, είναι πολύ κοντά της. Και πλησίαζε όλο τον κόσμο. Κοντά. Δεν ξέρω αν ο κύριος Καμπανέλης γνωρίζει το περιστατικό της Ανούλας, όπως τη λέμε όλοι. Μια κοπελίτσα που είναι στο γραφείο της Μελίνας Μερκούρη. Τη λάτρευε η Άννα Ευσταθίου, μια κοπέλα 22 χρονών. Λάτρευε τόσο τη Μελίνα που στηνόταν με τις ώρες έξω από το σπίτι της Αθηναίων Εφήβων, μόνο για να τη δει να μπαίνει και να βγαίνει. Λοιπόν, τη βρήκε, μια μέρα την έβαλε μέσα στο σπίτι και ανακάλυψε ότι το κορίτσι αυτό είχε σπουδάσει φιλολογία, ήξερε 3 γλώσσες απτέστος και της είπε «Θέλω γραμματέα, έλα στο γραφείο μου». Από τότε δέθηκαν πάρα πολύ στενά με την Ανούλα, η οποία πραγματικά είναι σε άθλια κατάσταση αυτές τις μέρες. Όλοι είμαστε στο πλευρό της για να την παρηγορούμε. Ναι, αυτή είναι η Μελίνα. Αυτή είναι η Μελίνα. Κύριε Καμπανέλη, θα μπορούσα γι' αυτό έγραψα, γι' αυτό είπα πριν, με συγχωρείτε και κουίτ. Γι' αυτό είπα πριν, δεν χρειαζόταν, και έτσι ήταν η Μελίνα πάντα. Γι' αυτό είπα, δεν χρειαζόταν να ψάχνω αλλού να βρω ένα χαρακτήρα θεατρικό για να γράψω μια στέλα. Με όλες αυτές τις εκρήξεις μια στέλα, στην αφοσίωση έως αυτοκτονίας, αφοσίωση φιλίας κλπ. Κλπ. Αυτή ήταν η Μελίνα. Περίεργα παιχνιδίσματα κάνει ο ουρανός, βλέπω. Πάνω από την Μητρόπολη, πάνω από την Αθήνα. Ανάμεικτα, σύννεφα και το γαλάζιο, το Αττικό. Κύριε Καμπανέλη, στην αρχή της συνομιλίας μας, καθώς βλέπουμε εδώ την κυρία Φάνη πάλι Πετραλιάνα πλησιάζει μας στον Μητροπολιτικό Ναό,
Είπατε ότι κάτι σας ζήτησε να γράψετε τώρα, κάτι της γράφατε τώρα, δηλαδή προχωρούσατε σε κάποια νέα συνεργασία. Ναι, λίγο πολύ. Ναι. Δηλαδή? Δηλαδή μια ταινία πάρει, μια για κινηματογράφο αυτή τη φορά. Γιατί την πρώτη φορά ξεκίνησε για θέατρο και έγινε ταινία. Ενώ τώρα αυτό που μου ζητούσε ήταν κατευθείαν μια ταινία, ένα σενάριο. Μια άλλη στέλα, η ζωή της. Δεν θα ήταν βέβαια κάτι, εγώ έτσι το είχα σκεφτεί, έναν χαρακτήρα που να είναι πάλι ο χαρακτήρας, μια πιθανή Μελίνα, ας το πω έτσι. Ένας χαρακτήρας που δεν άλλαξε όλα αυτά τα χρόνια. Που θα μπορούσε να είναι ένας χαρακτήρας, αδελφικός χαρακτήρας, πολύ συγγενής χαρακτήρας με τη Στέλλα, αλλά στην ηλικία πια του Τιδό. Σε ζωντανή σύνδεση πάντα με τη Μητρόπολη. Στρατή, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσει κάτι από εκεί, η Κορίνα. Θοδωρή, όχι. Σε λίγα λεπτά θα αρχίσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Να ψέλετε την νεκρόσιμη ακολουθία από τον Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομο. Περιμένουμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Ανδρέα Παπανδρέου, από στιγμή σε στιγμή. Για να μην παρεξηγηθούν όμως τα πράγματα, θέλω να πω κάτι. Όταν είπαμε να γράψω μία και συμφώνησε και της άρεσε η ιστορία, γιατί την είχα πει, δεν άκουσαμε μία Στέλλα, με την ίδια περιπέτεια της Στέλλας, εδώ θα ήταν άλλη ιστορία. Είχε μάλιστα και την πολιτική μέσα, κομικοτραγωδία. Είχε την πολιτική αυτή τη φορά. Θα ήταν η Μελίνα. Μια ηλαροτραγωδία. Αλλά κάτι που θα τέργεζε. Κάτι που θα μπορούσε να είναι μέσα στον δοκιχωτισμό της Μελίνας, γιατί η Μελίνα είχε και έναν δοκιχωτισμό. Όπως το λέω κι εγώ. Ένιωθες όμως ότι είναι μια προσωπικότητα που ήξερε ότι είναι προσωπικότητα. Δηλαδή το αίσθημα της παροχής το είχε. Ο Φελίπε Γκονζάλες, ή κάνω λάθος? Όχι. Εδώ ξεγελάστηκα. Τουλάχιστον από εδώ που βρίσκομαι, βλέποντας την κυρία που προσέρχεται, δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι. Είναι η σύζυγος του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Μάλιστα. Η κυρία Γκούντρουν Τσοχατζόπουλου. Κύριε Καμπανέλη, εκτός από τη Στέλλα που ήταν ο ίδιος ο εαυτός της Μελίνας, ποιος άλλος ρόλος από αυτούς που έχει παίξει της ταιριάζει περισσότερο? Διότι η Στέλλα, είπαμε τι είναι. Θα έλεγα ότι τη στέριαξε πάρα πολύ επίσης ένα έργο που μοιάζει, θα έλεγα, ο χαρακτήρας με τη Στέλλα, το «Ποτέ την Κυριακή, η Ήλια». Θα έλεγα ότι είναι μια βερσιόν στην κάπως στην κωμωδία του χαρακτήρα αυτού. Αλλά εκείνο που είχα δει και μου άρεσε πάρα πολύ, μια παράσταση με τη Μελίνα στο θέατρο Κοτοπούλη παλιά, αναφέρομαι, ήταν στον Κορυδαλό του Ανούργη, που είναι μια Ζαν Ντάρκ, μια εκδοχή της Ζαν Ντάρκ κατά τον Ανούι. Άλλοι λένε. Ένα πολύ ωραίο ρόλο και ήταν μια πάρα πολύ ωραία γενικά παράσταση και μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της Μελίνας. Και ως Μπλάνς Τιμπουά στο Λεωφορείο Πόθος. Επίσης πάρα πολύ καλή. Θα έλεγα αυτές οι δύο, και καλά κάνατε και μου το θυμίστε, αυτές οι δύο ερμηνείες είναι οι καλύτερες της στο θέατρο. Οι καλύτερες δουλειές που κάνει στο θέατρο. Ο κύριος Στέφανος Μανίκας, ο κύριος Μπουλούκος, έρχονται στελέχη της πολιτικής από όλες τις παρατάξεις. Είναι οι τελευταίοι, με μια μικρή καθυστέρηση, πριν έρθει και ο Πρωθυπουργός μαζί με τη σύζυγό του. Είναι το ελικόπτερο του Αντένα, το βλέπουμε. Κάτι αυτό που πρέπει να δει κανείς τη Μελίνα να προσέξει είναι οι αντιθέσεις, οι αντιφάσεις. Ότι γεννήθηκε στο Κολωνάκι, ένα χαϊδεμένο κορίτσι, πλούσιο κόριτσο, σε μια οικογένεια, ανήκει σε μια οικογένεια, τώρα θα λέγαμε δεξιά, αλλά τότε ήταν σε μια βασιλόφρονα οικογένεια, και ευρέθηκε να πολιτεύεται σε ένα χώρο σοσιαλιστικό, τελείως το αντιθέτει. Ναι, εκλέγεται στην δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά, που είναι περιοχές της φτωχολογιάς και φτωχολογιάς. Φτωχολογιάς. Ναι, και από την άλλη μεριά τούτο εδώ, που έχει σχέση με τη φτωχολογιά, ότι είπαμε, πολιτικά, που βρέθηκε.
Γι' αυτό είπα, δεν ήταν πολιτικός. Ούτε έγινε ποτέ πολιτικός. Και απ' την άλλη μεριά, ένα κορίτσι, πλούσιο κόριτσο, αριστοκρατία, τζάκι και κολονακιώτη, και κολονακιώτησα, η οποία είναι, έχει μία συμπεριφορά τόσο λαϊκιά, όχι λαϊκιστική, λαϊκή, μια καρδιά λαϊκή, πραγματικά ανοιχτή, ανοιχτή, άμεση, ζέστη, και ότι αυτοί που τη λατρεύουν κυρίως είναι οι λαϊκοί άνθρωποι. Από το λαό αγαπήθηκε, δηλαδή δεν αγαπήθηκε από τον γείτονο της. Και ούτε καταξιώθηκε από τον κύκλο της. Αναγνωρίστηκε από το λαό. Στο λαό έγινε και ο λαός την έκανε. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε να αγαπηθεί και τόσο πολύ από τον κύκλο της, αλλά να αγαπηθεί έτσι τόσο πολύ από το λαό. Αυτός ο λαός που το δείχνει και σήμερα, το έδειξε και προχθές κατά την άφιξη της ορού από τη Νέα Υόρκη. Κύριε Καμπανέλη, το 55 και κάτι μας είχε πει και ο κύριος Δημήτρης Μιχαήλ προχθές εδώ, η Μελίνα Μερκούρη δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις με την πολιτική ίδια, παρόλο που καταγόταν από πολιτική οικογένεια, η δικτατορία που την επηρέασε άμεσα. Και μόνο. Εγώ θυμάμαι να έχει και μία απέχθεια για την πολιτική. Απέχθη την πολιτική. Η δικτατορία, και μάλιστα όταν η δικτατορία της φέρει στην Πιθαγένεια. Και για μένα αυτό είναι το ωραίο. Τα βλέπω και σαν θεατρικό συγγραφέας, αλλά καλά κάνω. Έτσι, εγώ με τον άνθρωπο καταπιάνομαι, όχι με τις ιδέες και με τα ψυχρά σχήματα. Εθύμωσε σαν άνθρωπο, είπε προηγουμένως. Προσέρχεται ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, ο πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου. Στρατή, το μικρόφωνο δικό σου. Ναι, Τέρενς, κατεβαίνει την οδό Μητροπόλεως ο πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου. Προφανώς θα συνοδεύεται από τον σύζυγό του, κυρία Δήμητρα Παπανδρέου. Αυτή τη στιγμή το πρωθυπουργικό αυτοκίνητο είναι μπροστά στην Μητρόπολη. Αποδίδονται ή κατά το πρωτόκολλο καθιερωμένες τιμές. Βλέπουμε τώρα τον κύριο Παπανδρέου και την σύζυγό του. Τους υποδέχεται ο κύριος Καβριβάνος, ο νομάρχης Αθηνών. Ο κύριος Παπανδρέου κατευθύνεται προς την είσοδο του Μητροπολιτικού Ναού. Η σχέση του κυρίου Παπανδρέου με την Ελίνα Μερκούρη πέρασε από 40 κύματα, θα λέγαμε. Από πάρα πολλά κύματα. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, όπως ξέρω κι εγώ. Βεβαίως, η ίδια πάντοτε μιλούσε με πολύ θερμά λόγια για εκείνον. Δεν είναι πάντως μια σχέση. Κύριος Παπανδρέου, κατευθύνεστε τώρα προς το Ζιλ Ντασέν. Ο Μητροπολιτικός Ναός είναι κατάμεστος. Για να ψαλεί η νεκρόσιμη ακολουθία από τον Μητροπολίτη Δωδώνης. Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ έχει κάποια προβλήματα υγείας. Ο σύζυγός του, ο πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, υπουργοί και βουλευτές από πίσω, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως Μιλτιάδης Εύερ, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Ιωάννης Αλεπράς.
Τζόμπα. Της αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασίλη και Θεό ημών ετησόμεθα. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Ιησού. Ότι Συ Ανάσταση στη ζωή και μακαρή ανάπαυση κοιμηθήσεις δούλη σου Μελλήνας Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν σύ τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ότι εγγενήθη
Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση τη κοιμηθήση δούλη σου Μελίνα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Συν ο ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιό σου πνεύμα την ειν και αΐ, και ει του αιώνα των αιώνων. Hallelujah.
Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν τη ζωής και θύραν παραδείσου. Ευρωκαγώ την οδόν δια της μετανοίας, το απολωλός πρόβατον εγώ ήμι, ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ο πάλεμεν εκμειώντων πλάσας με και εικόνη σου θεία τιμήσας, παραβάσει εντολής δε πάλιν με επιστρέψας. Εις γίνεξης ελήφθην, εις το καθομοίο συνεπανάγαγε, το αρχαίον κάλος αναμορφώσαστε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, εικόνη μη της αρήτου δόξη σου, ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων, ικτήρισον το σώμα πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σιές πλαχνία και την ποθινήν πατρίδα παράσκουμη παραδείσου πάλιν ποιον πολίτην με. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός την δούλη σου και κατάταξον αυτήν εν παραδείσο, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάψω συνοσφωστήρες, την και κοιμημένην δούλη σου ανάπαυσον, παρορών αυτής πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μιας θεότητος ευσεβώς υμνήσομευόντες. Άγιος Υιό Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και Θείον Πνεύμα, ότισον ημάς πίστης ηλατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρπασον. Χαίρεσαι μνήν, η Θεός αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρίων, εις γένος των ανθρώπων έβρετο την σωτηρίαν, Υιός σου ευρημέν παράδεισον, Θεοτό και αγνή ευλογημένη. Αλληλουία, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, 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 δόξα σοι ο Θεός.
Ποια του βίου τρυφή διαμένη λύπησα μέτοχος. Ποια δόξα έστηκεν επίησα μετάθετος. Πάντα σκιάς ασθενέστερα, πάντα ονείρων απατηλότερα, μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Αλέν το φωτί Χριστέ του προσώπου σου και το γλυκασμό της ισορεότητος είναι εξελέξω ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος. Πάντα ματαιώτιστα ανθρώπινα, όσα ούχ υπάρχει με τα θάνατον, ού παραμένει ο πλούτος, ού συνοδεύει η δόξα, επελθόν γαροθάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε, διό Χριστό το αθανάτο βασιλεί βοήσομεν, την μεταστάσαν εξ ημών ανάπαυσον, εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Ου εστίν του κόσμου προσπάθεια, ου εστίν των προσκαίρων φαντασία, ου εστίν ο Χρυσός και ο Άργυρος, ου εστί των ηκετών η πλημμύρα και ο θόρυβος, πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκιά. Αλλά δεύτε βοήσω μεν το αθανάτο βασιλεί, Κύριε, των αιωνίων σου αγαθών αξίωσον, την μεταστάσαν εξ ημών, αναπαύων αυτήν εν διαγύρω, μακαριότητη. Εμνήστη του προφήτου όντως εγώ είμαι γη και σποδός, και πάλι κατενόησα εν της μνήμαση και είδων τα οστά τα γεγυμνωμένα και είπων άρα της εστί βασιλεύσει στρατιώτης η πλουσίος υπένης η δίκαιος η αμαρτωλός. Αλλά να πάψον Κύριε με τα δικαίων την δούλη σου ως φιλάνθρωπος. Να πάψον σωτήρι μοντζοδόντα την μετέστησα σαν αδελφήν ημών εκ των προσκαίρων κράζουσα εγώ.
Η ψυχή αυτής εν αγαθής αυλιστήσεται. Προσέ, Κύριε, και κράξα με ο Θεός μου. Σοφία. Προς Θεσσαλονικής Δευτέρας Επιστολής Παύλου τον άγνωσμα. Προσκομέν. Αδελφοί, ου θέλω ημάς αγνοήν περί των και κοιμημένων ή να μη λυπήσθε, καθώς και οι λυποί ημί έχοντες ελπίδα. Ήγαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξισιν αυτό. Τούτο χάρι μην λέγομεν εν λόγω Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι εις την παρουσίαν του Κυρίου ου μη φθάσομεν τους κοιμηθέντας, ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβίσεται απ' ουρανού και είναι κρύεν Χριστό, αναστήσονται πρώτο. Έπειτα ημείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι, άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν εφέλες, εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσόμεθα. Αγινόσκοντι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθία ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση εν το πνεύμα Χριστού. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Είπεν ο Κύριος προσελιθώντας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν αμιλέχω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πεμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Αμήν αμιλέχω ημίν, ότι έρχεται ώρα και είναι στην, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται. Ως περγάρο Πατήρα έχει ζωήν εν εαυτό, ούτως έδωκε και το Υιό ζωήν έχει εν εαυτό,
και εξουσίαν έδωκεν αυτό και κρίσιν πίν ότι ως ανθρώπου εστί. Μη θαυμάζετε τούτο ότι έρχεται όρον οι πάντες σύν της μνημής ακούσονται της φωνής αυτού.